Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Προφανώς και δεν ακούτε τον Κωστή Ραπτόπουλο αυτή τη στιγμή στο μικρόφωνο. Βασίλης Ματόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Κατά κόσμο Χατζινάκος, όπως με παρουσιάζει εδώ ο Ραπτόπουλος. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα γενικά καλεσμένοι από τον Ραπτόπουλο. Μου λένε πάρ' το μικρόφωνο, λέει, και μίλα, λείπει ο Ραπτόπουλος. Λέω, θα πάρω, λέω, το μικρόφωνο και θα μιλήσω, λέω, τι να κάνω. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα το Γιάννη το Μαλάτο δίπλα παρεούλα, το Στέφανο, Ιωάννης Χιλιτίδης πίσω από τα μικρόφωνα να ελέγχει, να τσεκάρει τα πάντα για την εκπομπή. Και προχωράμε για να δούμε στην επικαιρότητα τι γίνεται. Τώρα που είναι ο Ραπτόπουλος αγνοείται. Κανείς δεν γνωρίζει. Έχουμε τηλεφωνήσει ήδη, καλησπέρα και από μένα, στην κυρία Νικολούλη. Φαντάζομαι παρά την άδεια που έχει, τα φώτα της, θα κάνει κάποια φιλότιμη προσπάθεια και θα σας πούμε το αποτέλεσμα στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, μιας και είχαμε σήμερα και το φιλικό, για πες μας δύο λόγια, ρε Γιάννη, τι έγινε σήμερα, ένα, λίγο σφιχτός Ολυμπιακός σήμερα, τι είχαμε, γενικά, πώς το είδες το παιχνίδι? Γενικά έχω δει και την ομάδα μου και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Τον ΠΑΟΚ δεν τον έχω δει καθόλου, μπορώ να πω ελάχιστα πράγματα και θα ξεκινήσω από αυτόν, αν και δεν συνηθίζω να μιλάω για τις άλλες ομάδες. Εντάξει, γιατί όχι, άποψη μπορούμε να έχουμε, δεν σημαίνει επειδή έχουμε κάποια οπαδικά ερεθίσματα και αγαπάμε μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε αντικειμενικά την άποψή μας και για τις άλλες ομάδες. Επειδή είμαστε οπαδοί, το αντικειμενικό εν πάση περιπτώσει δεν είναι και στο έπακρον, αλλά εντάξει, στο βαθμό που μπορούμε, έτσι. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι ακόμα δεν ξεκίνησε η χρονιά και ξεκίνησε η γρουσουζιά. Βλέπω κλάμα, φωνές, διαμαρτυρίες, πριν δουν τι θα δουν, φωνάζουν. Δεν το κατανοώ αυτό, θεωρώ αρνητικό για μια ομάδα να ξεκινάει έτσι, δηλαδή αυτό που λένε «αού οργή Θεού» είναι κάτι το οποίο μπορεί να τους βρει. Κακώς το κάνουν. Ποιος φωνάζει δηλαδή, τι εννοείς? Φωνάζουν, τους ακούς ραδιόφωνο και τους δημοσιογράφους, τέλος πάντων, που έχουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά ναι, και τους ακροατές τους που, τέλος πάντων, οι τέσσερις τουλάχιστον στους δέκα είναι σε αυτή την ομάδα ανήκουν, να φωνάζουν, να λένε φέρ τον τάδε παίχτη, φέρ τον δίνα παίχτη. Το θέμα είναι ότι με την τσέπη του αλουνού δεν μπορεί κάποιος να κάνει υποδείξεις. Να φτιάχνει μπαϊράμια στο μυαλό του, έτσι. Ακριβώς. Επίσης στείλουν σενάρια, λέει, πώς θα πάρουμε πρωτάθλημα. Μάλιστα, να πάρετε. Αλλά για να πάρετε πρωτάθλημα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχετε μια ομάδα που ένας να βρίσκει τον άλλον καλά στον αγωνιστικό χώρο και όχι να τον ψάχνει. Θα φύγω όμως από εκεί, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Θα δούμε. Την ΑΕΚ την έχω δει σε όλα τα φιλικά, την είδα και στο απόψινό Φευγαλέα, γιατί είχε στο άλλο κανάλι τη δικιά μου ομάδα. Επιδεικνύει μια ασυνήθιστη δύναμη πάνω στα φιλικά παιχνίδια. Δεν χρειάζεται, ας πούμε. Έναν υπερβάλλοντα ζήλο, δηλαδή, διακρίνεις, ναι, ότι... πολλούς τραυματισμούς, ναι, ο οποίος είναι επικίνδυνος για τη συγκεκριμένη περίοδο. Τώρα για να φέρει τραυματισμούς και λοιπά. Φασαρία, θα έπρεπε δηλαδή πιο χαλαρή να είναι η ομάδα. Φασαρίες με τους, ναι, αντίπαλους παίκτες, το θεωρώ λίγο τραβηγμένο. Ας ηρεμήσουν λίγο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς είναι χάλια. Δυστυχώς είναι χάλια. Δεν έχω δει τους καινούριους ένα-δυο παίχτες που έφερε. Μακάρι να είναι καλοί για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε μια κατάσταση, τέλος πάντων, υποφερτή. Και θα έρθω στους δικούς μας, τους άφησα τελευταίους. Η ομάδα όντως σήμερα έπαιζε ένα φιλικό, ήταν σφιγμένα τα πόδια τους. Φαινότανε, έχουν κουραστεί στην προετοιμασία. Απ' την άλλη μεριά ο Αστέρας Τρίπολης ήταν συμπαγέστατος με σύστημα 5-4-1. Κλείνανε και τα λοιπά πολύ καλά. Βέβαια παίξανε και αυτοί υπέρμετρα σκληρά και ειδικά 2-3 καινούριους που έχει φέρει. Τα θεωρώ αυτά για φιλικά παιχνίδια απαράδεκτα. Με το φιλικό είναι μια προπόνηση, απλώς έχει και μια άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός είναι γεγονός ότι έχει πάρει 5-6 παίχτες. Θα δώσω την είδηση ότι θα πάρει τουλάχιστον άλλους 3. Μάλιστα. Και θα πω γιατί. Γιατί
center for πολύ καλό δεν έχει. Δηλαδή, μπορεί να είναι νωρίς, μπορεί δεν ξέρω. Ο Εμενίκη όμως, εμένα, πέραν από μια έκρηξη σε μικρό χώρο μέσα στην περιοχή, δεν μου έδειξε κάτι άλλο. Θα μου πει κάποιος, έπαιξε μισή ώρα τη μια φορά και ένα ημίχρονο την άλλη. Φαίνεται ο καλός ο παίχτης, φαίνεται αμέσως. Βέβαια πέρυσι περίμενα τον Καρντόσο, εγώ βέβαια όχι πέρα από τα Χριστούγεννα. Τώρα δεν είναι ώρα να περιμένουμε και τον Εμενή και κύριε Πρόεδρε, δεν το κάνω παράπονο. Το λέω όμως γιατί χρειαζόμαστε κάτι καλύτερο. Τρίχες. Αυτά. Τρίχες. 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 Πας κύριε Πρόεδρε εκεί, κύριε Βρουτόταυρε, πας τσαλακώνεις το μανιά της Ιντερφοράκλα, την κουμπώνεις φορ μπροστά και έχεις πάρει το πρωτάθλημα περπατητός από το μήνα Ιανουάριο. Λέω εγώ τώρα. Γιατί αν νομίζεις τώρα εκεί πέρα τι φορ, τι μαυρίλες, τι τέτοια, τα χάψουν είναι μια χαρά. Οπότε πας, παίρνεις το μανιά και είσαι έτοιμος. Τέλος Ολυμπιακός. Παίρνεις τον μανιά. Μανιάς φίλε. Το ξέρεις το Λευτέρι το μανιά, το center for. Αυτό που ήταν σε εμάς. Αυτός που ήταν σε εμάς. Και αυτός που κάθε φορά που πήγαινε στην Τούμπα. Και γιατί να μην πάρει το Βέλιο πίσω. Που ακουγόταν κιόλας. Το Βέλιο τι να το κάνει. Γιατί ο Βέλιος είναι, πατάω εδώ, 0-107 μέρες είναι. Δεν μπορεί να περπατήσει το παιδί. Πάρεις, παίρνεις το μανιά, το ακουμπάς, του κάνεις ωραίο συμβουλιά και εκεί είσαι άπλας. Τώρα που εκεί πέρα εφόσον του πάω, πάω κάστα. Δύο χαφάκια θες καλά, ένα γρήγορο center back και κουντράρεις πολύ κατά Ολυμπιακό. Μη διανοηθείς, φέρεις κανένα Βιερίνη από πάνω, πάντα λεφτά σου. Ωραίος ο Μακ, ωραίος ο Πρίγιο, κόλλησε και ένα δεξί γρήγορο extreme, δύο χαφάκια και ένα γρήγορο stopper. Και τελειώσαμε κύριε Πάουκ. Λοιπόν, εγώ θέλω έτοιμος. Τη γνώμη των Παοξίδων. Μέχρι τέλη Αυγούστου, λέει εδώ το άρθρο της Metrosport, θα παλέψει για Βιερίνη ο Πάοκ. Πώς το βλέπει αυτό ένας Παοξής ο οποίος έλεγε χτυπήσει πρωτάθλημα να περιμένει το Βιερίνια στα 32 του μέχρι τέλη Αυγούστου. Αν με αυτή την πολιτική πιστεύει ο Παοξής ότι μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό. Θέλω τη γνώμη των Παοξίδων πάνω σε αυτό το άρθρο που διάβασα. Έτσι. Κανένας δεν θέλει το Βιερίνια. Σωστός. Και μέχρι σοφός, τέλη Αυγούστου. Σοφός δηλαδή... θύρα του σκεπτόμενου του Πάοκ δεν θέλει Βιερίνια που βλέπει μπάλα. Για μένα. Τώρα, αν επιχειρηματικά να πουλήσει φανελίτσες. Ναι. Δεν είναι κακή κίνηση. Αλλά να τον περιμένεις μέχρι τέλη Αυγούστου. Και που υποτίθεται η ομάδα περίμενε. Πρέπει τώρα να στηθεί μια ομάδα η οποία θα περάσει στους ομίλους του Europa League και θα χτυπήσει Ολυμπιακό, ΑΕΚ και τα λοιπά για να κάνει πρωταθλητισμό. Μπορείς να περιμένεις μέχρι τέλη Αυγούστου τον κύριο Βιερίνια. Γιατί να μην τον περιμένεις εδώ 15 μέρες τώρα θυμήθηκε ότι παίζει λάθος σύστημα. Δεν μπορεί να περιμένει μέχρι τέλη Αυγούστου. Γιατί είναι να μην πάρα πολύ δηλαδή. Μέχρι τέλη Αυγούστου να περιμένεις έναν παίχτη ο οποίος υποτίθεται πρέπει να είναι και πρωταγωνιστής ο συγκεκριμένος, έτσι. Αφού είναι διακαής πόδος του κυρίου Σαββίδη, ας τον πάρει. Θα μας τα πούν όταν ανοίξουμε γραμμές οι φίλοι μας οι Παοξίδες αυτό. Λοιπόν, για τα δικά μας τι λες, τα δικά μας, εγώ τι λέω τώρα τα παιδιά. Κύριε Καρυπίδη, δεν θα ξαναμιλήσω εγώ. Ανανέωση τάτου κτλ. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ανανέωση τάτου, ανανέωση μάτου, ανανέωση Γιουλ Μπρίνερ, τα αυτά. Βάλε την ομάδα Α Εθνική, πάρε από την Κέρκυρα, κάνε κόλπα εκεί πέρα εξογωνιστικά δικαστικά. Συστήματα ωραία, ξέρεις, με τους δικαστές. Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Τη Δευτέρα έχουμε νέα, έτσι. Βγαίνει η απόφαση, νομίζω. Απόφαση δεν κάνω άμα πάρω διοδότηση στη Β' Εθνική. Να την κάνω, τι ρε, Βασίλη μου. Κάτσε, για διοδότηση, δηλαδή αυτή θα ισχύει για Β' Εθνική, δεν θα ισχύει για Α' Εθνική. Τι θα είναι, η μισή αδειοδότηση δηλαδή. Για αδειοδότηση θα την πάρεις. Πού συνεχίζεις να παίζεις. Πού συνεχίζεις. Πού συνεχίζεις αυτά τον Αύγουστο, ρε φίλε. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα κρίνει. Δεν κρίνω εγώ και εσύ. Τα είπαμε και εγώ ξανά. Τα λέω μέσα Αυγούστου τα ξαναλέμε. Πάρε ό,τι παίχτες θέλεις. Παίχτες που θα υπογράψεις να είναι έως 26-27 χρονών. Ας είναι και 23 άριδες, 22 άριδες, όπως τώρα μ' άρεσε εμένα. Κοίτα, μέχρι τώρα και το πάμε. Μέχρι τώρα και το καλά πάμε. Το πάει. Τζόγλου πασά, αυτούς είναι παιχτάκια. Μέχρι τώρα και τα πάμε. Πολύ καλά το πάει. Για να πάει μπορούμε... να κάνει μια απογύρανση της ομάδας. Δεν μπορούμε να παίξουμε μεγάλους παίχτες. Πρέπει να είναι η ομάδα έτοιμη, ώστε αν παίξει Α Εθνική Super League, να σταθεί σε ένα σωστό επίπεδο 7η-8η-9η. Εκεί πέρα να με έχει. Και μετά από εκεί πέρα θα βρεθεί και ο κύριος Καρυπίδης που θα τον βοηθήσει, κάποιος άλλος Καρυπίδης που θα βρεθεί. Από πίσω. Για να γίνουν να κάνει κάποιες κινήσεις, να κάνουν κάποιες κινήσεις τελευταία στιγμή μέσα στον Αύγουστο. Γιατί έτσι. Για να μπορέσεις να σταθείς. Σκέτα δεν πάμε, κύριε Καρυπίδη. Μόνος προσπάθησε το κράτα. Εμείς θα βοηθήσουμε αν είναι η ομάδα Super League. Θα έχουμε τα πέταλα γεμάτα, τη 2 γεμάτα, την 7, τις σουίτες. Μην με αρχίσεις να ρίχνεις, ξέρεις τώρα εκεί τις σουίτες. Δώσε και στον ένα δημοσιογράφο, δώσε και στον άλλον. Δώσε και με ένα μπάρμπα. Κάνε σωστές τις κινήσεις για να βοηθήσει και ο κόσμος. Γιατί δεν μπορεί άλλο, έχουμε μπουχτίσει. Άμα μείνεις Β' Εθνική από τώρα, στο λέω, τρεις αγωνιστικές θα παίξεις εκεί πέρα. Τρεις αγωνιστικές θα προλάβεις να μείνεις. Ο κόσμος δεν θα υπάρχει στο γήπεδο, δεν ξαναπατάει. Εγώ το λέω από την καλή πρόθεση. Εγώ είμαι πιο πολύ αργανός από όλους. Από όλους εκεί πέρα είμαι πιο πολύ αργιανός. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, έτσι πως έγιναν οι καιροί. Οπότε Καρυπίδη, άμα έρθει κάποια πρόταση και σου πει κάποιος θέλεις να σε βοηθήσω. Και όχι 5-6 εκατομμύρια εκεί. Έτσι. Ναι, ο Άρης αυτή τη στιγμή κοστολογείται στο χρηματιστήριο 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ. Απλά όμορφα.
Έτσι. Απλά τα πράγματα. Τελειώσαμε για Άρη, τελειώσαμε. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι. Ό,τι θέλεις. Ναι, ναι, πες μας γενικά. Γενικά, εδώ στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή υπάρχουν λιγότερα χρήματα από την Αθήνα που είναι 6 εκατομμύρια και εδώ είναι 1 εκατομμύριο η Θεσσαλονίκη, και επειδή υπάρχει κρίση, θα πρέπει ο κόσμος να βοηθήσει, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι από ό,τι έχω καταλάβει που να διαθέτουν τόσα πολλά χρήματα ώστε να μπορούν να ενισχύσουν τις ομάδες όπως πρέπει. Λέω εγώ, φέρνω σαν παράδειγμα κάτι που το γνωρίζω ο ίδιος από μικρός, ένας μεγαλοβιομήχανος της Θεσσαλονίκης, όσο ζούσε τέλος πάντων, βοηθούσε κάποια ομάδα και έβαζε και φίλους του και βοηθούσαν και από την Αθήνα και στεκόταν αυτή η ομάδα. Εγώ και αν θα σε πω λίγο ένα επιχείρημα το οποίο καταρρύπτει αυτό που λες. Τώρα θα σου πω. Λοιπόν, ολοκλήρωσε και θα σου πω. Πεθαίνοντας αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ομάδα έχασε κάποιους σπόρους, δεν γνωρίζω ακριβώς ποιου ύψους, πάντως ικανότατους. Ικανότατους. Χωρίς να είναι ούτε πρόεδρος ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα λοιπόν η διάδοχή του δεν είναι μια δεκάρα. Άρα λοιπόν αυτή η ομάδα, μη παίρνοντας από αυτόν που πέθανε, μη παίρνοντας από εκείνον, από τον άλλον, και μη έχοντας και εισιτήρια, γιατί είναι, παίζει και αυτό ρόλο, δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Το ίδιο φοβάμαι ότι θα γίνει και με τον Άρη που μου είναι και πάρα πολύ συμπαθής, αλλά οι φιλάθλοι πρέπει να ενισχύουν την ομάδα όσο μπορούν και με όποιο τρόπο μπορούν. Είτε με διαρκείας, είτε κάθε Κυριακή, είτε όποτε μπορούν, τέλος πάντων, το εισιτήριο θεωρώ ότι είναι χαμηλής αξίας, δεν τους αποπέμπει δηλαδή από κάποιο στόχο, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα γίνει καλύτερα η όλη υπόθεση. Τελείωσες Γιάννη μου? Ναι, τελείωσα εγώ. Λοιπόν, δεν... όσοι ακροατές θέλουν να επικοινωνήσουν με το Μετρόπολης, οι τρόποι επικοινωνίας του σταθμού είναι δύο. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 γράφετε αυτό που θέλετε και τηλεφωνικά σε λίγο που θα ανοίξουμε γραμμές. Έτσι. 90-90-90 και 98-90 κανά... όταν δώσουμε. Μετά το επόμενο, με το πρώτο διάλειμμα, ας πούμε, θα λοιπόν, ανοίξουμε γραμμές, θα πάρουν όλοι, θα μιλήσουν όλοι από δύο λεπτά, να τα πούν όλοι όσοι θέλουν όμορφα. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα πω πέντε πράγματα σε αντιδιαστολή που είπες όσον αφορά τον κόσμο. Που λες ότι πρέπει μόνο η ομάδα, πρέπει ο κόσμος να στηρίξει εδώ τις ομάδες Θεσσαλονίκης κλπ. Λοιπόν, εγώ τα βλέπω ομάδες σαν το Λεβαδιακό, που με 100 εισιτήρια θα βρει 100 τρόπους να μείνει στην άνθρωπη εθνική. Όταν βλέπω Πλατανιά με 150 εισιτήρια. Όταν βλέπω ότι ανέβηκε ο Απόλλων Σμύρνης με 177 εισιτήρια. Όταν θα σου πω παραδείγματα, όταν βλέπω η Κέρκυρα με 57 εισιτήρια. Δηλαδή, σου αναφέρω παραδείγματα ομάδων των οποίων απλά υπάρχουν κάποιοι πρόεδροι οι οποίοι κάνουν ενδεχομένως μία σωστή διαχείριση ή έχουν ένα ψηλοβάθος στα οικονομικά τους. Πώς μπορούμε να... Δηλαδή, πρέπει να ζητήσουμε. Ναι, πρέπει να ζητήσουμε δηλαδή από τον Αριανό, ο οποίος έχει στηρίξει πάρα πολύ την ομάδα. Και ο Ηρακλειδέας έχει στηρίξει. Και ο Παοκλής έχει στηρίξει. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε τα βάρη σε αυτόν τον κόσμο που έχει περάσει τα πάνδυνα, πάλι τα βάρη σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, δεν δικαιούται ο Άρης ή ο Ηρακλής και ο Πακ που βρήκε τον παράγοντά του να έχει ένα παράγοντα ο οποίος να πήρε, παιδιά, εγώ βάζω, θα βάλω και εσείς ακολουθείτε. Εμείς αυτή τη στιγμή πάλι έχουμε πέσει σε παράγοντες οι οποίοι λένε, παιδιά, να βάλει πλάτη ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να βλέπουμε άλλες ομάδες στη Super League οι οποίες να στηρίζονται από τον πρόεδρό τους και να κόβουν 150 εισιτήρια το μέγιστο. Συγγνώμη να πω κάτι. Δηλαδή, εγώ θες να πιστέψω ότι οι Αριανοί είναι 1000 άτομα που πηγαίναν στο Χαριλάου, γιατί το παρακολουθούσα τη Β' Εθνική. Δεν πήγαινα 1000 άτομα στο από Χαριλάου. Την ΕΡΤΡΙΑ. Δεν πήγαινα 1000 άτομα. Σπάνια πήγαιναν 2-3 χιλιάδες και 4. Εγώ θυμάμαι παλιά πήγαιναν 20, ήταν τίγκα. Επίσης με τους Ηρακλείδες. Ο Αριανός που βλέπει όμως, έβλεπε την πορεία στη Β' Εθνική και έβλεπε ότι οι άλλες ομάδες κάνουν στην πλάτη του παιχνίδια, θα πάει ο Αριανός να στηρίξει αυτή την κατάσταση? Με τι δύναμη? Τι άλλο να κάνει ο Αριανός δηλαδή? Είχε φάει ήδη 2 χρόνια στη Γάμα Εθνική, έφαγε μια μεγάλη αδικία που δεν ανέβηκε από τη Γάμα στη Β' Εθνική λόγω Μπασαραϊκού και λόγω ότι ο ΚΑΠ προέβλεπε ότι εφόσον πέσουν ομάδες από τη Β' Εθνική έπρεπε να ανέβει ο άλλος και αλλάξαν τον ΚΑΠ εν μία νυχτή. Δηλαδή, τι δύναμη να έχει όλο αυτός ο κόσμος? Ο Ηρακλειδέας από πού να αντλήσει δύναμη? Και αυτοί πηγαίνανε φέτος 500 άτομα, 1000 άτομα.
περισσότεροι πήγαιναν όταν ήταν στη Β' Εθνική, γιατί συνέπειτε να πηγαίνουν. Γιατί βλέπαν τότε όραμα ο κόσμος. Θέλει να βλέπει ένα όραμα. Ο Ηρακλής ήταν μια ομάδα καθαρή στη Β' Εθνική. Επέλεξε αυτό το δρόμο που επέλεξε με συγχώνευση και τα λοιπά, αλλά ο Ηρακλειδέας αισθάνθηκε ένα όραμα καθαρό στην Β, θα ανέβω και καθαρό στην Α' Εθνική, θα είμαι γωνία μαγαζί. Άκουγε χορηγίες από Turkish Airlines και τα λοιπά και δεν είδε και είδε στην πράξη αυτό που έχει δει τώρα. Απογοητεύτηκε. Δηλαδή ο κόσμος είναι καλός και υπάρχει και είναι δύναμη ο κόσμος για μια ομάδα. Αλλά όταν δεν έχει ένα μπροστάρι αυτός ο κόσμος, είναι μεγάλη υπόθεση ο κόσμος να έχει έναν ηγέτη και ένα μπροστάρι. Γιατί ο ΠΑΟΚ το βρήκε αυτό το πράγμα. Γιατί έχει ένα μπροστάρι οικονομικά δυνατό που έχει βρει το δρόμο του. Αυτό το πράγμα όμως, άμα δεν το βρήκε ο Ηρακλειδέας και ο Αριανός, πώς θα πάει μπροστά. Μπες εσύ κόσμο μπροστά και στην πλάτη σου να κάνει ο άλλος διαχείριση, ο κάθε παράγοντας που θα έρθει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια σοβαρή ομάδα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο μπροστάρης κάθε ομάδος είναι το σήμα της ομάδος. Αυτό είναι έτερον ο μπροστάρης. Έτερον εννοείται. Από εκεί και πέρα. Ο άλλος είναι Ηρακλής ή είναι Άρης, όχι για τον κύριο Καρυπίδη που δεν τον γνωρίζω. Για το σήμα της ομάδας, δεν το συζητάμε αυτό. Παπαθανασάκη. Αλλά θέλει αυτό το προϊόν που θα το προσφέρει να πάει ο άλλος να δει και κάποιο προϊόν στο γήπεδο. Έτσι. Να δει κάτι. Δεν μπορεί να πάει να βλέπει κλωτσοσκούφι συνέχεια. Φυσικά και θέλει, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να στηρίξει άσχετα με το ποιος είναι πρόεδρος και να βλέπει και τι γίνεται. Γιατί αλλιώς από μακριά. Ο άλλος βλέποντας ότι έρχονται χίλια άτομα σου λέει ναι. Τι με ενδιαφέρει. Και να σου πω εμένα, και το παράδειγμα, και το παράδειγμα για την ομάδα σου. Φέτος εκτός των ντέρμπι, νομίζω η κατάσταση του Καραϊσκάκη ήτανε υποτονική. Είχε πάνω από 5.000 κόσμο με Πανιόνιους, με Κέρκυρες, με ξέρω εγώ τι. Είχε παραπάνω από 5.000 κόσμο σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, τόσο σαν τα διαρκεία, άσχετα αν δεν πήγαιναν, όχι, δεν είδε. Άρα και ο κόσμος είδε ότι. Δεν είδε κάτι που του άρεσε. Όχι. Δεν είδε το προϊόν που του άρεσε. Όχι. Και δεν στήριξε αναμενόμενο. Φυσικά, έτσι. Αλλά να που πήγαιναν έσω στη χειρότερη περίπτωση οι 10.000. Στη χειρότερη. Θέλω να πω, θα μου πεις το γήπεδο χωράει 32, βέβαια. Λοιπόν, αυτό να βλέπουμε. Τα γήπεδα διάσανε. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, τα διαρκείας πέρυσι ήταν 12.000, φέτος πάνε για 16. Και από εκεί και πέρα, η ομάδα αυτή, επειδή έχει συνήθως ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη θάλασσα, οι καραβοκύριδες ανέκαθεν είχαν χρήματα. Αν δείτε και στην Επανάσταση του 21, οι καραβοκύριδες ας πούμε έκαναν κουμάντο γιατί αυτοί πλήρωναν και κάνανε πολεμικά πλοία, αγοράζαν όπλα κτλ. Να θυμίσω δηλαδή τη Μαντώ Μαυρογένου, στη Μπουμπουλίνα και τόσους άλλους ας πούμε. Από εκεί και εκεί, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όσο μπορούν οι οπαδοί όλων των ομάδων, δεν μιλάω μόνο για τις ομάδες Θεσσαλονίκης, μιλάω για όλες τις ομάδες. Σε όποια κατηγορία και αν είναι η ομάδα που υποστηρίζουν, να τη στηρίζουν, να κόβουν το εισιτήριό τους, να πηγαίνουν να τη βλέπουν. Μπορεί κάποιες να περνάνε κακές στιγμές. Εδώ περνάει κακές στιγμές ολόκληρος ο κόσμος, ο Έλληνας. Γιάννη, συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες. Από εκεί και πέρα θα φτιάξουν κάποια αλλά στιγμή και τα ο, πράγματα. Και ο οπαδός είναι και πελάτης ταυτόχρονα. Δηλαδή θέλει να πάει και στο γήπεδο και να δει κάτι. Αυτές καταρχήν η απαγόρευση αυτή των μετακινήσεων έχει βουλιάξει πάρα πολύ το θέμα και των εισιτηρίων. Γιατί διαφωνώ. Εγώ γούσταρα να βλέπω το αντίπαλο δέος όταν πήγαινα στο γήπεδο. Αυτό το πράγμα με τις μετακινήσεις, δηλαδή δεν μπορείς να ελέγξεις 100, 200, 300 άτομα που θα πάνε σε ένα γήπεδο. Είναι δυνατόν. Δεν διαφωνώ εγώ. Δεν μαζί θέλουν να το φτιάξουν τον ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το θέμα. Ένα λεπτό. Να μην, γιατί θα ξεχαστεί. Βγήκε το ο αθλητικός νόμος ο καινούριος. Πες μας και δύο λόγια για αυτό, για τον καινούριο τον αθλητικό νόμο. Ιδιώνυμο. Το οποίο. Όταν θα σε συλλάβουν στο γήπεδο ή στον περιβάλλοντα ναι. Χώρο να δημιουργείς επεισόδια, να κάνεις φασαρίες αυτόφορο και τα λοιπά, αυτόφορο 15 μέρες μέσα, σωστό. Ούτε εξαγορά, ούτε θυμίζει φαντάζομαι. Κάτι σε νομορφανού αυτό. Θυμίζει κάτι νομορφανού ναι, αυτό. Ναι, ξέρω το Γκυρμίτσο ας πούμε και θα μου τη σβήσει. Τίποτα. Μακάρι, γιατί εγώ είμαι, όπως λένε μερικοί, κάθετα ενάντιος με τη βία. Δεν μου αρέσει καθόλου και ειδικά στα γήπεδα. Θεωρώ βλακώδες να τσακώνονται οι άνθρωποι για πολιτικά κόμματα και για ποδοσφαιρικές ομάδες ή γενικώς ομάδες, γιατί μπορεί να αρπαχτούν και για το χάντμπολ. Αυτά είναι αστεία πράγματα, παιδαριώδη. Η κάθε ομάδα είναι γεννημένη για να κερδίζει, να παίρνει σοπαλία και να χάνει.
Από εκεί και πέρα, όποιος είναι καλύτερος κατά τεκμήριο, απολαμβάνει και τον τίτλο. Τώρα, να κάτσω εγώ να τσακωθώ με τον φίλαθλο της απέναντι ομάδος, να του πετάξω δεν ξέρω τι, να μου πετάξει και αυτός δηλαδή πράγματα ανήκουστα. Μακάρι να σταματήσουν και από εκεί και πέρα, γιατί όχι να επιτρέψουν και τις μετακινήσεις. Δηλαδή να παίρνει μια ομάδα 10% των εισιτηρίων στην αντίπαλη έδρα για να γίνεται και μια κίνηση στην αγορά. Να υπάρχουν και καλύτερες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, να ηρεμήσουν. Κάποτε γινόντουσαν εγκλήματα για το παραμικρό. Ήρθαν εδώ από το ανατολικό μπλοκ οι κυρίες και ξελαμπικάρανε, ας πούμε, οπότε κοπήκανε ναι. και τα πολλά εγκλήματα. Τώρα για αυτούς που πάνε στο γήπεδο και κάνουν φασαρία επειδή τρώνε φάπα από τα αφεντικό στη δουλειά ή τρώνε παντόφλα από την πεθερά και τη γυναίκα του στο σπίτι και πάνε να ξεσπάσουν σε κάποιον άγνωστο που δεν τους φταίει τίποτα, δεν μπορώ να τους πω τίποτα άλλο παρά να ηρεμήσουν. Λοιπόν, προχωράμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ! Άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται πάρ! Άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο. Υπερταχύτατο. Πεντάμορφο. Wow. Εκπληκτικό. Συναρπαστικό. Θα σου κόψει την πείνα. App του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Delivera. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Στη επόμενη Λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στοπ! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Only you can make this world seem right. Only you. Ιωάννης Κιλιτίδης εδώ, έχουμε ερωτικές διαθέσεις εδώ, ωραία τραγουδάκια να πούμε. Πολάνκα. Ερωτικός Ιωάννης Κιλιτίδης σήμερα. Λοιπόν, καταρχήν να σε ρωτήσω, Ριάννη, για αυτό που είπαμε πριν. 15 μέρες είναι fix αυτό, δηλαδή σε τσακώσαν 15 μέρες. Ναι. Και πιστεύεις εσύ ότι ένας νεαρός θα αντέξει 15 μέρες χωρίς Facebook και Instagram? Δεν το πιστεύω. Τέλος, αλλά άμα... αυτό ότι μόνο το κίνητρο τελείωσε. Δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό. Άμα... να βάλεις κάποιον κλεισμένο πιτσιρικά μέσα στην Μπουζό και 15 μέρες να μην έχει τον πιχλιμπίδι στο χέρι. Και να μην μπορεί να έχει τα Facebook και τα Instagram. Τελείωσε. Μα τελείωσε. Δεν θα ρισκάρει κανένας. Δεν θα γίνει το παραμικρό. Αυτή είναι η τιμωρία. Είναι κομπλέ, είναι κομπλέ. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Μια χαρά, μια χαρά. Δεν θα γίνει τίποτα. Μια χαρά. Μπορούν όλα τα παιδιά. Μπορούν και Instagram και Facebook και όλα τα μπορούν. Όλα τα μπορούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο. Μην ξεχνάτε τα παιδιά. Μη αριστερά. Μη ήσυχα τα παιδιά. Τα παιδάκια. Άστα αυτά τώρα πήγαν εκεί σπάτινερ μου και δεν μπορούν να μαζέψουν 30. Μαϊμούνια τώρα από το δρόμο εκεί πέρα. Αν είναι δυνατόν. 30 μαϊμούνια από το δρόμο σπάνε τις περιουσίες. Ναι. Και θα βάλουν 15 μέρες επειδή δεν μπορούν να το γυρίσουν στο γήπεδο. Ακού λίγο πώς χαρακτηρίσαν. Τίποτα δεν ακούω. Πώς χαρακτηρίσαν τα κανάλια την ιστορία με την Ιριάννα. Δεν ξέρω αν έχει καμιά σχέση με την Ιριάννα την τραγουδίστρια. Να τελειώσουμε το προηγούμενο, να το τελειώσουμε. Ναι, ναι. Όχι, μισό λεπτό. Πορεία διαμαρτυρίας.
Πού είναι, διαμαρτυρία κάνουν τα παιδιά. Όχι, πορεία συμπαράσταση χαρακτήρισαν τα κανάλια αυτό το πράγμα που έγινε. Που ρημάξαν τα μαγαζιά του Κοσμάκη, έτσι. Πορεία συμπαράσταση. 160.000 ευρώ ζήτησα στα τζάμια μόνο. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Λοιπόν, Γιάννη, ολοκλήρωσε γιατί βλέπω οι γραμμές φουλάρουν. Ναι. Περιμένει λοιπόν, ο κόσμος. Καταρχήν, αυτό θα είναι η τιμωρία τους για να σκέφτονται ότι αν γίνουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις και πάνε στο γήπεδο για να τσακωθούν, θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό. Ρε, δεύτερο, φτάνει το κίνητρο 15 μέρες χωρίς Facebook, τελείωσε ο άλλος. Δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό. Τελείωσε, θα πάει στο γήπεδο, θα κάτσει. Αρνάκια, αρνάκια όλοι. Και δεν θα κάνει φασάριες και θα δει το ποδόσφαιρο και όχι να βρίζει. Γιατί πολλοί πάνε και βρίζουν χωρίς να βλέπουν τι γίνεται στο γήπεδο. Ένα αυτό. Δεύτερον, για το θέμα που είπαμε για αυτούς που συμπαραστέκονται σε κάποια κοπέλα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Έχω, ξέρω μόνο το όνομά της, ναι, το μικρό. Πορεία συμπαράστασης, έτσι, κύριε Μάξαν, το είναι, ναι, πορεία, ναι, συμπαράστασης, ωραίος τίτλος. Εδώ έχουμε μάθει λοιπόν όλα αυτά να τα θεωρούμε δημοκρατικά, δηλαδή. Συμπαραστέκεστε δηλαδή με το να σπάς τα μαγαζιά. Ακριβώς. Του πολίτη, του φορολογούμενου, ναι, έτσι. Αν ωραία πάω πράγματα. Εγώ όμως και σπάσω μια τζαμαρία εδώ πέρα στη Λαμπράκη, θα με βουτήξουν σε 5 λεπτά. Αυτοί οι υποκινούμενοι, και το λέω ευθέως, επειδή θέλουν να μεταστρέφουν την κοινή γνώμη από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και από τα μέτρα με τα οποία βάλεται καθημερινώς τα τελευταία 8 χρόνια ανελιπώς, γι' αυτό τα κάνουν αυτά, γι' αυτό έχουν και εκεί στα Εξάρχεια και κάθε βράδυ πέφτουν οι μολότοφ βροχή. Και ρωτάω εγώ τώρα, εάν βάλουμε το στρατό, ένα σύνταγμα λοκατζίδες ή στρατιώτες και περικυκλώσουν όλα τα Εξάρχεια και όποιος περνάει θα τον ελέγχουν από πάνω μέχρι κάτω, θα μπουκάρουν μέσα σπίτια στα υπόγεια να δω αν δεν θα τους ξεντρυπώσουν αυτούς μέσα σε μια εβδομάδα να μου πούνε. Τέλος λοιπόν, πάμε στους ακροατές. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. Δεν το κάνουν. Πάμε στον κόσμο, βουλάραν οι γραμμές. Πάμε. Είσαι ο πρώτος, είσαι στον αέρα, φίλε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λέτε ρε παιδιά να ρωτήσω λίγο. Μ' ακούτε? Γι' αυτό πήρατε, βεβαίως. Αυτά που λέτε τα πιστεύετε? Είστε, δηλαδή αυτό που λέτε ότι πρέπει να στηρίζει ο κόσμος στις ομάδες, τα λέτε και τα πιστεύετε? Βεβαίως. Εγώ αναφέρθηκα, είχα άλλη άποψη και την τεκμηρίωσα. Ότι πρέπει πρώτα να πηγαίνουν οι πρόεδροι να βάζουν τα ωραία τους λεφτά και μετά να ζητάνε από τον κόσμο συμπαράσταση και εισιτήρια και μπλούζες και φανέλες και τα χίλια μύρια από πίσω. Πες μου έναν πρόεδρο, τη Super League, ένα σε παρακαλώ, που ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο, έναν. Αυτό το τεκμηρίωσα, φίλε μου, γιατί είπα ότι ομάδες οι οποίες κόβουν 150 εισιτήρια και έχουν μια σταθερή πορεία στη Super League, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς εξηγείται οικονομοτεχνικά αυτό το πράγμα. Ας βρεθεί κάποιος από αυτούς τους οπαδούς που προχωράνε αυτές οι ομάδες και κρατούνται στη Super League. Ας τις ομάδες που κόβουν 150, εγώ σου λέω τις άλλες που κόβουν περισσότερο, για τον Άρη που ενδιαφέρεσαι εσύ. Ναι. Για πες μου ποιος ο λόγος να πάει να στηρίξει τον Άρη. Όσο έχω πάει μέχρι τώρα και πηγαίνω από την καλή μου την καρδιά, γιατί αγαπάω αυτή την ομάδα από μικρό παιδί. Έτσι, μπράβο. Άλλο αυτό. Το μόνο γι' αυτό. Για κανέναν άλλο λόγο. Καθαρά οπαδικά. Δεν μου αρέσει τίποτα ούτε βλέπω στο γήπεδο, ούτε το προϊόν, ούτε τίποτα. Πες μου ένα λόγο, σε παρακαλώ, να πάει ένας φίλος να δει το Βέρεια Λεβαδιακός, ας πούμε. Απολύτως κανένας. Έτσι, μπράβο. Πες μου ένα λόγο να πάει να δει το Άρης Βέρεια. Απολύτως κανένας. Ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, έτσι. Τι οθείτε τον κόσμο να κάνει, δηλαδή να πάει να δώσει το εισιτήριο για να κάνει ο άλλος το κομμάτι του. Όχι, εγώ εξέφρασε μία άποψη ο Γιάννης, εγώ εξέφρασα τη δική μου την άποψη, οι απόψεις δίστανται, δεν είναι κακό αυτό. Ναι, ήτανε κάποτε ένας πρόεδρος που είχε μία ομάδα Super League, ας πούμε έτσι. Μετά πήρε μία ομάδα γάμα εθνική, την ανέβασε στη Β', η ομάδα της Super League έπρεπε στη Β', πήρε μία τρίτη ομάδα στη Β', όλες οι ομάδες είναι παντού, μέχρι και οι φροντιστές απλήρωτοι. Οι παίχτες εννοείται είναι απλήρωτοι, οι προπονητές είναι απλήρωτοι και έχετε την απέτηση εσείς μετά αυτή η ομάδα που υποστηρίζετε και σας σέβομαι να ανέβει στη Super League για να κάνει τι, ποια πορεία θα κάνει? Ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα, που πήγαινε στην Ευρώπη, που έπαιζε με Αθλέτικο, έπαιζε με Boca Junior.
Εμείς φίλε τα γνωρίζουμε αυτά και είμαστε. Τα γνωρίζετε, αλλά λέτε και κατά τον μεγαλύτερο βαθμό είμαστε επικριτικοί για τη διοίκητη κατάσταση. Όχι, δεν είμαι επικριτική. Εγώ πιστεύω ότι. Δηλαδή, περίμενε, αν μας ακούσει εδώ πέρα σταθερά, τουλάχιστον εμένα και τον Στέφανο, έτσι που έχουμε ένα λόγο εδώ πέρα, δεν είμαστε επικριτικοί για τον πρόεδρό μας. Για τα σφάλματα που έχει κάνει και για τα λάθη που γίνονται, δεν είμαστε επικριτικοί. Είμαστε επικριτικοί, ρε παιδιά. Όταν επιτρέπει το ελληνικό κράτος έναν πρόεδρο να ελέγχει τρεις ομάδες και να είναι και λάθος. Πλήρωτες, λάθος. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Εσείς δηλαδή τι επικριτικοί είστε? Να λέμε μια κουβέντα από το ραδιόφωνο. Εδώ, όχι, το έχουμε αναφέρει κιόλας ότι για να αναλάβει ένας πρόεδρος μια ομάδα. Μια ΑΕ, μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, θα έπρεπε κανονικά να τον περνάνε γενναίες 14. Αλλά αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Και ήρθε ο Άλβα Παπαθανασάκης, έχει έρθει στο παρελθόν οι Ζαχουδάνινες, έχουν έρθει στο παρελθόν χιλιδιό. Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο. Μα ο κόσμος δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτό που λες συμβαίνει. Τα γήπεδα είναι άδεια και στην Α και στη Β Εθνική και παντού. Δεν μου λες να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή ας πούμε είστε της πιάτας και εσύ και ο Στέφανος και ο κύριος Μαλάτος και είστε σοβαροί άνθρωποι, θα ρωτήσω κάτι άλλο. Από τότε που πέθανε η νύχτα στην Ελλάδα, γιατί έχει πεθάνει η νύχτα στην Ελλάδα, έτσι, τέρμα επιδοτήσεις, τέρματα πολλά πολλά, πώς το εξηγείτε ότι όλοι οι άνθρωποι της νύχτας έχουν πάει στο ποδόσφαιρο και από πού επιβιώνουν, με τι χρήματα? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, φίλε μου, αλλά άμα την απαντήσουμε θα έχουμε θέμα με το εσουρού άμα να απαντήσουμε κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορούμε να τον ποντήσουμε, την ξέρουμε την απάντηση, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε στον αέρα. Φίλε μου, καλέ μου, καλή άποψη σου, αλλά πρέπει να σε αφήσουμε διότι έχει και από πίσω κόσμο για να μην μας μαλώνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλώς τον. Θα σέβουμε στον κύριο Μαλάτο. Εδώ είναι το σκύλι. Τον κύριο Χιλιτζίδη. Το άλλο μεγάλο το αφεντικό. Και καλησπέρα μου στον φίλο μου, τον κολλητό μου, τον Στεφανάκη. Εδώ είμαι κι εγώ. Γεια σου, φίλε. Για τον Βασίλη, τον οποίο δεν έχω γνωρίσει ακόμα, αλλά κάποια στιγμή θα τον γνωρίσει κι αυτό. Θα τον γνωρίσει, πρώτα θα τον γνωρίσει, Νικολάκη μου. Γιατί είναι από τις καθαρές φωνές, ο Βασιλάκη. Μαρμίτα δεν βλέπεις? Τη μαρμίτα, όχι μόνο την βλέπω. Κάποια στιγμή είναι και να έρθω, αλλά τέλος πάντων. Ο έξω αριστερά είναι. Το Βασίλη πρέπει να τον έχει δει. Ο έξω αριστερά. Γι' αυτό το λέω. Γκάρι Ροντρίγκες, ο έξω αριστερά. Τον έχω δει και τον έχω ακούσει, απλά δεν τον έχω γνωρίσει, αυτό ήταν. Τι έγινε τώρα εκεί, μπουλντόζες βαράνε, τι θα γίνει? Θέλω διαρκεία σου καινούργια την Αγία Σοφιά, Νικολάκη μου. Άκου να δείτε, Πανακό. Έλα, θα με βάλεις μέσα, έτσι. Επειδή μέσα από το Μετρόπολη έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο, εκ των οποίων η συντριπτική του πλειοψηφία είναι παοκτήδες. Πω κάτι. Πες. Και επειδή φαίνεται ότι είναι έξυπνα παιδιά, απλά καμιά φορά όπως και εμένα, τους παρασύρει το οπαδικό συνέστημα ή έτσι αυτή τη κουβέντα και ξεφεύγουμε λίγο. Με το δίκιο τους, ρε, πονάνε και αυτοί με το δίκιο τους, έτσι είναι. Δικαιολογημένοι είναι. Για να μην κάνουν τάπα όνειρα, τα εγχώρια κύπελα τότε στο πρωτάθλημα και το κύπελο Ελλάδος, ναι. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα κονταροκτηθούν στα ίδια. Προσωπική μου ταπεινή άποψη είναι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Θα δώσω ένα πολύ μικρό προβάδισμα στην ΑΕΚ και να το τεκμηριώσω πάρα αυτά και άμεσα. Αμάν, μη μου λες τώρα τέτοια πράγματα. Για τεκμηριώσια το, με ενδιαφέρει και γρήγορα και γρήγορα και γρήγορα. Για πες μου. Πάντως αν το πιστεύεις αυτό μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά. Στο λέω εγώ εγγυημένα, αν το πιστεύεις πραγματικά. Μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά, να το ξέρεις. Ο Ολυμπιακός Βασίλη κάθε χρόνο είχε ένα προτέρημα έναντι τον άλλο. Πέρα από κάποιες βοήθειες. Ναι. Εξωθεσμικές και εξωαγωνιστικές. Ναι. Είχε πάρα πολύ καλά αμυντικά χαφ και σέντερ φορ. Φέτος ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα γιατί ο Ταχτίδης δεν στρίβει ούτε με υδραυλικό τιμόνι. Και ο Ρωμαό δεν κόβει ούτε με βαλέ. Πάλι καλό είναι να ξέρεις. Εντάξει, δεν είναι όμως Μιλικόγεβιτς, δεν είναι Δελία, δεν είναι Καετέ, δεν είναι όλα αυτοί που έχουν περάσει. Πάλι καλά, καλά μην συγκρίνεις, αυτοί που λες ήταν ιερά τέρατα, έτσι, μην συγκρίνεις τώρα. Αυτά, δεν υπάρχουν τέτοια ονόματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Ζε Ηλίας και Καρεμπέ και τέτοιοι παιχταράδες δεν υπάρχουν πλέον. Ούτε με κι άλλοι, δεν έρχονται τέτοιοι παίχτες πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό δίνω ένα προβάδισμα στην ΑΕΚ με την προϋπόθεση ότι θα έρθει ένα σπακ από τους Σιμώες, ο οποίος κάποια στιγμή θα σκάσει, γιατί δεν έχουμε άλλο καθαρό. Σέντερ φορ θέλεις? Άμεσα. Σέντερ μπακ. Σέντερ μπακ δεν θέλω, όχι με υπερπλήρης. Ποια είναι τα σέντερ μπακ τώρα? Ένα σέντερ φορ χρειάζεται για και ένα εξάρι και ένα εξτρέμ, τίποτε άλλο. Τρεις παίκτες. Δυστυχώς,
θα στενοχωρηθεί ο σύντροφος ο κύριος Παλάκος, τον οποίο έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Αν και σαν αντιολυμπιακό θα έπρεπε να ακούσει πάρα πολλά από μένα σήμερα, αλλά δεν μπορώ γιατί είναι εκτανήσιος, είναι πρώην σύντροφος. Για χαρά είναι ο Γιάννης, τον μεγάλο τεράστιο Ανδρέα Παπανδρέου, οπότε δεν μπορώ να του πω κουβέντα. Απλά θα στενοχωρηθεί γιατί θα κάνει καμιά δεκαετία να δει κύκλο τώρα. Θα κάνουμε και τον γείτονο, ο κύριος Μελισσανίδης έχει αγκριέψει. Μηδένα... Νίκο, μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Τι είπες τώρα, ρε. Πώς τα λες αυτά, ρε, Βασίλειο, Γιάννη. Δεν έχεις άδειο, γι' αυτό λένε κάποια φορά ότι ο μεγαλύτερος είναι και πιο σοφός. Νίκο, αλλά θέλω διαρκεία στην Αγία Σοφιά, θα με φέρεις. Διαρκεία θέλω. Εσύ στην Αγία Σοφιά είσαι καλεσμένος, επίτηδος. Λοιπόν, θα κάνω ένα γκάλωπ τώρα στον αέρα. Πιο γρήγορα θα γίνει η Αγία Σοφιά το γήπεδο ή το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Ψηφίστε. Τι θα γίνει πιο εντάξει, γρήγορα, η Αγία Σοφιά ή το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το τερμάτισε, Βασιλάκη. Λέω μια άποψη εγώ τώρα. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα να μην κρατάω τη γραμμή. Να σε καλά, πάμε στον επόμενο. Φούλοι γραμμές, πάμε στον επόμενο. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Γεια σου. Εγώ ευχαριστώ για το παιδιά. Καλημέρα. Παιδιά. Εντάξει, δεν παίζει σημασία. Σημασία έχει το πόσο νιώθουμε. Σημασία έχει η ψυχή του ανθρώπου, έτσι. Ευχαριστώ που με παρηγορείτε. Εντάξει. Φίλα, θα σας πω το πάγκο με. Πάρα πολύ. Έλα, φίλε μου. Δεν το σχόλιο σου για αυτό που ζήτησα πριν. Όσον αφορά το Βιερίνα, θέλω μία άποψη εδώ από ένα παοξί. Θα στα πάρω όλα με τη σειρά. Καταρχάς, ο φίλος αυτό που είπες τώρα για το φίλο τον έξι. Τι θα γίνει πρώτα το γήπεδο. Γήπεδο της Αγίας Σοφιάς ή το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το γήπεδο της Αγίας Σοφιάς, φίλε. Ωραία. Αγία Σοφιά μία ψήφος. Πάμε. Κρατάμε. Μετρητή. Μετρητή. Αυτό που είπες για Βιερίνια εννοείται πως okay, ναι, τζάμπα ρε παιδί μου. Τζάμπα κάθεται, περιμένει. Δηλαδή είσαι ο ΠΑΟΚ ρε παιδί μου, πας για πρωτάθλημα και κάθεσαι περιμένεις τον Βιερίνια στα 32. Το θες ή δεν το θες. Στα 32 τέλη Αυγούστου για να έρθει ή να μην έρθει. Ναι, άνα μπράβο. Όχι, προτιμώ ρε παιδί μου. Εσύ πες ρε φίλε, δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω να σε περιμένω ρε Βιερίνια. Θέλω να με φέρεις δύο παιχταράδες τώρα, να στήσω ομάδα, να στήσω κορμό, να παίξω, ναι, 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 μαζί σου. Να παίξω Ευρώπη και να κάνω πρωταθλητισμό. Απλά πράγματα. Καταρχάς για μένα, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι λάθος, παιδί μου. Πιστεύω ότι η προετοιμασία είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Φτιάχνεις κορμό. Κοίτα, είχαμε και εμείς, ξέρεις, είναι και κάτι άλλο. Είχαμε και εμείς κάτι στο παρελθόν, κάτι να γκόλει Κέννεντι, την πηγαίναν την ιστορία να πούμε, και δεν έχονταν ποτέ προετοιμασία. Είναι μερικοί, ξέρεις, λίγο ψηλό, τη βλέπουν λίγο και τεμπέλικα να αποφύγουν και προετοιμασία, λέμε. Εντάξει, τώρα είπες και ένα όνομα που, okay, ρε παιδί μου, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν παιχτάρα αυτός, okay, έτσι. Παιχτάρα ήταν. Τα παιχτάρα αυτός που είχαμε τότε. Ναι, αλλά δεν γουστάραν την προετοιμασία. Ήταν μερικοί, δεν γουστάραν την προετοιμασία μερικοί παίχτες. Ναι. Βρίσκαν τρόπους, κάτι κυρίως μαύρο το είχαν. Δεν ήταν κανένα παιχνίδι. Σ' άρεσε πιο πολύ η Χαλκιδική, κατάλαβες. Γουστάρανε πιο πολύ το καλοκαίρι η Χαλκιδική και πέρα εδώ κανένα κόλο. Αλλά την μπάλα δεν γουστάρανε να κάνουν καμιά προπόνηση, κανένα κάμψη, καμιά Κυλιακό. Μόνο να παίρνουν την μπάλα και να την μοιράζουν. Λέγε ρε φίλε Παόξι τώρα, τι θα γίνει να πούμε, θα πάρεις πρωτάθλημα. Να πω για τον Σαββίδη. Στα γρήγορα. Δεν είναι ότι απαιτούμε που είπε ο Μαλάτος πριν ότι ξέρει γκρινιάζουμε και έτσι και το ένα και το άλλο. Εννοείται, λέμε ρε παιδί μου τόσα χρόνια ξέρω εγώ, ναι, μεγάλη ομάδα, ο ΠΑΟΚ ρε παιδί μου να χτυπάει πρωτάθλημα το ένα το άλλο. Τόσα χρόνια λέγαμε δεν έχουμε λεφτά. Τώρα που έχουμε λεφτά, δεν φτιάχνουμε μεγάλη ομάδα. Είσαι πάλι στο ίδιο επίπεδο, γιατί, έχεις διαρωτηθεί τι φταίει. Δεν είμαι στη θέση για να... Να ρωτήσω εγώ κάτι. Κατάλαβες σου... πως το εννοώ, δεν είμαι σαν δίδυς, παιδί μου. Ναι, κατάλαβα, το έχω πει ότι στην τσέπη του αλλού δεν κάνουν κουμάντο, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι τώρα 5 μέρες που τους έχει δώσει άδεια μέσα στην προετοιμασία ο προπονητής, στους παίχτες, και δεν έχουν καταλάβει το λόγο, δηλαδή έχουν μείνει πίσω 5 μέρες και άλλη μία εβδομάδα ή δύο που καθυστέρησαν έναντι των άλλων ομάδων. 3 εβδομάδες δηλαδή έχουν λιγότερη προετοιμασία από τους υπόλοιπους. Δύο πραγματάκια βασικά για να κλείσω κιόλας. Είχε πει ο Κωστής ότι στηρίζει στα Νόγεβιτς και τέτοια. Μαζί του, δεν ξέρω, σαν προπονητής μπορεί να βγει, ξέρω εγώ, πιο μάπας, παιδί μου. Μπορεί να βγει
Τρεις χειρότερους από τον Τούντερ, οκ. Okay. Αυτό θα κρυθεί επί το έργο ο προπονητής. Είναι ο μόνος που μπορούμε να κάνουμε. Αυτά είναι υποθέσεις, ό,τι και να λέμε. Είναι ο μόνος που ζήτησε υλικό. Θέλω να σου πω όμως ότι μυρίζει η όλη υπόθεση. Τότε ρε παιδί μου, βλέπω να τον τρώνε. Να σου το πω έτσι. Θα δούμε σε δύο μήνες. Φίλε, δεν είναι εύκολο, κάτι... θα σε πω γιατί. Γιατί ναι, στην κρίσιμη στιγμή που είδε ότι δεν του παίρνουν χαφάρες για να παίξει το σύστημα που θέλει να παίξει, το 4-4-2, σε λέει εγώ, φυλάω τον πισινό μου, το γυρίζω σε 4-2-3-1, το γυρίζω ναι, το συστηματάκι και σας λέει εγώ, παιδιά, αυτά με φαίνεται, αυτά τα υλικά με φαίνεται, αυτό το πιάτο μπορώ να ετοιμάσω. Σαν σεφ. Κατάλαβες, απλά πράγματα. Και κάτι τελευταίο, αληθεύει ότι η αποστολή, ξέρω εγώ, έφυγε για Ολλανδία 32 άτομα και τέτοια και ήρθανε 12-15. Οι άλλοι τι μείναν εκεί πέρα για τα... Έστειλε 12 πίσω, ναι, αληθεύει ότι έστειλε 6-7 άτομα ήτανε, ναι. Α, ναι. Κάτι πιτσιρικάδες πίσω. Ωραία έστειλε πράγματα, έτσι, οικογένεια. Τέλος πάντων... Μα ξέρει να σου πω κάτι. Έκανε ένα ξεκαθάρισμα τώρα, εντάξει ρε παιδί. Τους άλλους τους έστειλε πίσω για να φύγουν. Κάποια στιγμή να ξαναείμαστε όλοι πάλι Super League, ξέρω εγώ. Εμείς αυτό θέλουμε. Άρης, έτσι, έτσι. Φίλε, η Νόβα σήμερα έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό και σε λέει το και το ένα και να κάνουν δύο. Δηλαδή τους λέει ρε παιδιά, αυτό το προϊόν βλέπετε δεν πουλάει. Σας ναι, κόβω το μεδούλι και καλά κάνει, έτσι. Μακάρι να σταματήσει, έτσι, αδερφέ, αυτό το μια πόλη, μια ομάδα και... Δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε, μια πόλη, μια ομάδα. Ας το πάρουμε χαμπάρι ότι μόνοι δεν γίνεται, πρέπει όλοι μαζί. Πολύ ωραίο, ευχαριστούμε πολύ φίλε. Έγινε, γεια. Πάμε στον επόμενο. Γεια χαρά. Γεια σου φίλε. Γεια χαρά. Μισό λεπτό λίγο φίλε. Καλησπέριζουμε τον φίλο από την Ευκαρπία που μας έστειλε μήνυμα το 276. Συνέχισε φίλε. Γεια σου Στέφ. Γεια σου φίλε. Τι λέει, πρόεδρα εσύ είσαι. Ναι ρε. Έλα ρε πρόεδρα από τα Γιάννησα. Λέγε ρε φίλε. Δώσε τι λέει, τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον κύριο Μαλά. Εδώ είναι το σκυλί. Ευχαριστούμε. Το κόκκινο σκυλί. Κωστής Τραπτόπουλος τι κάνει, πήρε μια διωριάδη. Έχει βγει στο Amber Alert. Ναι, μια διωριάδη. Αγνοείται, τώρα δεν πήγε, ξέρω. Πήγε λίγο στην Νικολούλη, την άρεσε, λέει. Εγώ ήρθα για καλασμένο τρεφίλε και με δώσαν το μικρόφωνο. Τι να κάνω, λέω, κάνω εκπομπή εδώ με τα φιλαράκια. Είμαστε. Ξέρουμε τι θα γίνει. Όχι, γιατί όχι. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να τον άφησε πιθανά το Κόρντομπα, ρε. Λες να αλλάζει άλλο σε κανένα Κόρντομπα εκεί πέρα, του βούλωσε καμιά εξάτμιση. Γιατί έχει κάτι θέμα, λοιπόν, ξέρω εγώ τώρα τέτοια ώρα. Μπορεί να κάνω λέει τζόκι, μην πάθω κανένα έμφραγμα μακριά από εμάς. Λοιπόν, θα κάνω το κουσκουσάκι μας τώρα και θα πέσουμε για έτοιμο. Λέγε ρε Μιχάλη. Πρώτα απ' όλα. Από δουλειά τι κάνεις που μου είπες. Εκτός, θα σου πω. Εκτός, εντάξει, ωραία, θα με στείλεις. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, κοίταξε, πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι Αντελίνο Βιερίνια, όσο και να θεωρούν ότι δεν μπορεί να προσφέρει, πιστεύω ότι ένα παίκτη με το. Έχει αφήσει μεγάλο όραμα πίσω σε συγκεκριμένους παίκτες. Ναι. Και ας πούμε θα ήταν για μένα προσωπικά, θα ήταν μια σπίθα για να ανάψει τη φωτιά για να γουστάρει ο κόσμος. Κατάλαβες, είναι το παιδί της Κερκίδας, ρε φίλε. Γιατί όμως, ρε φίλε, να μην ξηγηθεί ο πρόεδρος όπως ξηγήθηκε με τον Βούλγαρο. Που τον έφερε τα πάρτα που έβαλε το χέρι στην τσέπη. Βάλτο ρε, αφού πιστεύεις ότι έχει σπίθα ο Βιερίνια, βάλτο τώρα το χέρι στην τσέπη και φέρ τον. Δύο φορές πρέπει να το βάλει ήταν ο Μπερμπάτοφ. Αυτό είναι το θέμα. Δύο φορές. Πιστεύω, ναι, αυτό που λέει και Στέφο. Έρτον την κατάλληλη στιγμή, όχι όταν μείνει στα απόλυτα. Δεν πάει έτσι, ρε φίλε, με συγχωρείς, δεν πάει έτσι όταν μείνει στα απόλυτα. Το φέρει στο Βιερίνια. Γιατί. Δεν μπορεί να το φέρει τώρα. Είναι πολλά τα λεφτά. Τι είναι, 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια αυτό και άλλα 3,5 Βόλσμπουργκ είναι. 2 εκατομμύρια ήταν μόνο πριν. Βρέμε τα παζάρια με 2,5 τώρα. Θα πέσει Βόλσμπουργκ τώρα. Έλα μόνο. Τόσο ήταν τα παζάρια. 3,5 είναι τα παζάρια. Εντάξει. Τέλος πάντων, θα ήθελα την άποψη του Μαλάτου για το ποιος πιστεύω ότι θα είναι ο άμεσος διεκδικητής του Ολυμπιακού για φέτος. Χωρίς να θέλω να βαθμίσω εγώ πάνω το Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Δεν ξέρω πώς βλέπει τα πράγματα. Είπα στην αρχή κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τώρα πώς θα διαμορφωθούν το προσωπικό των ομάδων, οι καταστάσεις. Μπορεί, ξέρω εγώ, να ξεκινήσω εγώ και να έχω 5 τραυματίες. Και να μην μπορούν να δέσουν οι άλλοι με την ομάδα, να χάσω ένα-δυο παιχνίδια, πέρυσι έχασα στη Λάρισα. Βέβαια ο προπονητής φέτος δεν είναι μπουζούκι, είναι πολύ καλός. Ο προπονητής του Ολυμπιακού φωνάζει, μ' αρέσει. Κάνει επιθαρχημένος στο επαγγελματίο. Έτσι, κάνει παρατηρήσεις συνέχεια, σημειώνει, γράφει, κάνει. Ο άνθρωπος είναι δουλευταράς. Ναι, και μεταξύ αλλά να δούμε, καταρχήν προέχει να περάσουμε την Παρτίζαν. Και μάλιστα να πω σε ορισμένους τους εύχονται, και μετακινήσεις, έτσι. Εύχονται καλή επιτυχία στις ξένες ομάδες έναντι των ελληνικών.
ότι εγώ δεν μπορώ να τους κατανοήσω και μάλλον θα πρέπει να επισκεφθούν κάποιο ψυχολόγο. Αυτό νομίζω ότι είναι η παραγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί την ελληνική ομάδα πρέπει να την στηρίζεις, γιατί η χώρα χρειάζεται βαθμούς. Εδώ μας πήγανε στα τάρταρα με την εθνική ομάδα 2 χρόνια. Για ποιο λόγο δηλαδή να είναι οι άλλοι παραπάνω από εμάς? Δεν είναι καλύτεροι, απλώς είναι πιο κοντρολαρισμένοι και πιο προγραμματισμένοι από εμάς. Κρατάνε τα κόστη καλά. Τέλος πάντων, όσον αφορά την ομάδα μου, πιστεύω ότι φέτος δεν έχουν γίνει οι προσθήκες που θα έπρεπε για να τεκμηριωθεί, πώς το πω, για να γίνει όσο πιο πλησιέστερο μπορεί το ρόστερ. Δηλαδή, ο Πάοκ είχε αφήσει πέρυσι ένα πολύ καλό δερμό, με 2-3 προσθήκες ουσιαστικές, θα μπορούσε φέτος να παρουσιάσει ένα πολύ καλό σύνολο. Ένα πιο αθλητικό σύνολο και ένα πιο δημιουργικό που θα παρουσιάζει, θα δίνει σε έναν πιστεύω. Ήταν ένα καλό προϊόν. Έχει άλλες 40 μέρες. Πιστώστε τον πρόεδρό σας. Και θα δείτε. Μιχάλη, και μετά αυτές οι δύο προσθήκες είναι συμπεράσμα. Πολύ ακριβές αυτές οι δύο προσθήκες που χρειάζονται. Ναι, είναι νευραλγικές. Είναι δύσκολο να θες δύο χαφάκια δυνατά, πολύ χαφάρες δηλαδή, αλλά και ένα γρήγορο στόπερ για μένα, ρε φίλε, για να παίξεις. Για να σε ξεμπλοκάρει την άμυνα, να ξεμαρκάρει. Αν και έχω την εντύπωση ότι κάτι ο Μάξ θα κουβαλήσει πάρα πολύ. Θα δούμε, ρε φίλε. Μιχάλη, ευχαριστούμε, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Είμαστε φούλοι γραμμές. Πάμε στον επόμενο. Έλα ρε Αλάνη, εσύ ακούγεσαι. Εγώ? Ναι, εσύ, αλλά λίγο από βάθος ακούγεσαι, για να δούμε. Μπα, δύσκολος είσαι. Κάτι γκλαγκλούγκ ακούμε, δεν? Εγώ είμαι. Νάτος, καλώς τον. Εμφανίστηκες. Τεφαρίγη. Γεια σου Αλάνια, τι κάνετε? Καλώς ο φίλο. Γεια σου ρε Αλάνη. Ωρα που είναι? Αγνοείται, Amber Alert βάλαμε. Αγνοείται. Και αυτό θα πληρωθεί για τη σημερινή εκπομπή. Θα τον πληρώσουμε κιόλα, μαρκάλα. Αυτό είναι θέμα τη διεύθυνση. Εμείς εδώ, να, καλεσμένοι ήμασταν και βρεθήκαμε να κάνουμε εκπομπή. Άμα πληρωθεί, να σας κάνει καλό τραπέζι. Ε? Να σας κάνει καλό τραπέζι. Δεν παίρνει λεφτά από τον Ραπτόπουλα, σε δεν γλιτώνει. Βρήκε. Τραπέζι κιόλα, ε? Ναι, τραπέζι, να έχει ποτάκι και κοίτα, κανα φραπεδάκι σκέτο να πούμε, και άμα σπαστό να πούμε σε κανένα του ντεϊλίσου εκεί. Και δυο παγάκια του τρίτου του χρόνου. Τρίτο χρεώσιμο. Τι με το λεπτό πληρώνετε? Να σας ρωτήσω, τον Άρη σε πόσα χρόνια τον βλέπετε στην Αλφα? Τι, τον Άρη? Σε 10 μέρες, σε 15. Είσαι 15 μέρες ή σε 15 χρόνια? Ένα από τα δύο, μέση λύση δεν υπάρχει. Έτσι. Ούτε σε 30 να μην ανέβει. Εσύ είσαι κακοπροαίρετος τώρα. Εντάξει, γιατί? καλοπροαίρετος. Ξέρουμε, είσαι γνωστός φίλος του Άρεος μας. Βεαριανός είμαι εγώ, απλά. Έτσι όπως τη βλέπετε την ομάδα, λοιπόν. Αμα τι Αριανός είσαι εσύ? Εγώ είμαι Αριανός. Είμαι εσύ Αριανός, δεν λέει. Πράγκα κάνεις τώρα. Ναι. Γιατί να μην είσαι? Τι ομάδα είστε και με κρίνετε έτσι? Εμείς. Γιατί να μην είσαι Αριανός? Ναι. Αριανάκη δεν είσαι, δηλώνεις. Φαίνεσαι. Ναι, Αριανός είμαι. Μάλιστα. Σε πόσα χρόνια τον βλέπετε? Σε 15 μέρες, σε 15 χρόνια, σε είπαμε. Μέση λύση δεν υπάρχει. Ωραία. Ναι. Σε κάποιο άλλο άθλημα μπορεί να τα καταφέρει την ίδια μοίρα με το ποδόσφαιρο? Πώς δεν μπορεί. Στο baseball είχαμε πάρει πρωτάθλημα. Στο baseball, ωραίο, καλό άθλημα. Αυτό μου αρέσει. Τώρα κάνουμε και τουρνουά σκράμπλα, μα θες να παίξουμε. Κατάλαβε. Ναι, και κάνουμε και τζέγκα. Και τζέγκα. Να ξέρουμε τι να υποστηρίζουμε. Κάνα πινκ πονγκ. Μπιλότ κολτσίνα. Τι θες? Μ' αρέσει το πινκ πονγκ. Θα αρέσει το πινκ πονγκ. Ναι, μ' αρέσει. Θες uppercut καραφιά και τρίπλο όπως έφυγε ο άλλο εκεί πέρα με το χαϊπινγκ χαϊπονγκ. Λοιπόν, Pong, ναι, αυτό καλό άθλημα. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα γιατί θέλει να μην πει και κάτι άλλο από δίπλα, ο επόμενος δηλαδή. Με λέει κλείσ' τον αυτόν, που σε κλείνω τώρα δηλαδή. Γεια σου, γιατί είσαι καλός Αριανός. Πάμε στον επόμενο που είναι Γιουβέντους. Γεια σου, φίλε. Εσύ, ναι, ο Ανδρέα Πύρλο. Έλα. Εγώ είμαι. Καλό Πύρλο, γεια σου, φιλαράκο. Έλα, ο 14ος Αριανός είμαι. Πού είσαι, σκύλε, σένα περιμένω το σύνορα. Κλείνω την εκπομπή για πάρκι σου, λέγε. Τι κάνουμε εκεί πέρα? Πού είναι ο Ραπτόπουλος? Ένα σε φαντασκυλιά. Βρέσκαμε, δεν γίνεται να σε πούμε λοιπόν, τώρα που είναι ο Ραπτόπουλος. Με έχουν βγάλει τα ρούχα μου τόσο στρακό, τρελάθηκα, δεν μπορώ. Λοιπόν, έλα και εσύ εδώ. Θα ξεκινήσω όποτε θέλετε. Τώρα, θα ξεκινήσω με τον πρώτο. Τώρα δύσκολα είσαι. Δεν σε αφήνει. Αλλά όποτε με θέλετε, αύριο θα έρθω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
Αυτός που πήρε πρώτος και λέει ότι δεν είναι επικριτική η φιλάθλη με τους πρόεδρους τους, πήρε ο Μιχάλης Αργανός δεν είναι επικριτικός με τις δύσεις. Δώσε, δώσε, ναι. Μη, λοιπόν, ποιους δεν κράζουμε, πείτε μου, το ποδόσφαιρο ειδικά. Και ακόμα και τώρα, τον Καρυπίδη τον κράζουμε μέρα νύχτα. Έτσι λέω να πούμε ότι δεν τον κράζουμε, αλλά εμείς τον κράζουμε. Αλλά καλό πρόεδρε τον κράζουμε για να κάνει καμιά προκοπή. Αλλά δεν κάνει. Αυτόπλος τον κάνει αβάντα. Το κάνει, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Εμείς είναι εδώ είμαστε φίλοι, οι φωνή της αλήθειας και κράζουμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι, λοιπόν, και θέλω να μου δώσετε, επειδή σε αυτό το θέμα πραγματικά έχω κουραστεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου για τον Λάσκαρη, ναι. Θέλω να μου πει ο Ραπτόπουλος έναν λόγο που ήρθε στον Άρη, έναν λόγο που ήρθε στον Άρη, αυτό θέλω. Ο Λάσκαρης. Πείτε μου εσείς. Ο Λάσκαρης. Ναι. Άμα ναι. Θα σε πει, δεν ξέρω, εγώ το λόγο να σου πάω, στον πήγε ο Ραπτόπουλος άμα. Λοιπόν, και να σου πω εγώ, είναι δυνατόν να έρθει ένας άνθρωπος για διαφήμιση στον Άρη και να φύγει με τέτοια φήμη, δηλαδή να έχει χρεώσει την ομάδα κτλ. Ο άνθρωπος είναι νοικοκύρης και θα βάλει την ομάδα σε τροχιά πρωταθλητισμού και θα πάρει και κύπελα και τα πάντα. Αφήστε όλους να παραμιλάνε, ζηλεύουνε που είστε επιτέλους να φάρουν να μας δείξουν. Καλά, Red Bull έπιασε με κοκακόλα και βότκα. Τι είναι αυτά, κάτι δεν πέτρε. Τι είναι αυτά που λέει για το Λάσκαρη, δεν μπορώ. Ζαλίστηκες. Πήρε το έξι, σε δώσει κάτι πόρ, καλά πώ ήταν. Μα του ακούω τώρα ρε, κάθε μέρα. Σε δώσει σου φυράξει για τι άφτε τα χίλια να πούμε. Πάμε στον επόμενο. Τι έπατε, Ραριανάκη, σε παρακαλώ να πούμε. Άκου λέει θα πάρω τα κύπελα τα πρωταθλήματα. Ο επόμενος φίλαθλος στο Άγιαξ. Συγγνώμη, time out. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς Delivera. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ πέρα. Ποιος ήταν αυτός από την Ίντερ, βέλα φίλε. Ναι, εσύ από την Ίντερ. Από την Ίντερ ήταν. Άντε, πάμε στον επόμενο φίλο από την Ίντερ. Σήμερα είμαστε πολυεθνικοί. Πάμε. Άμα δεν με βγει, θα σε κόψω. Ο επόμενος. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα το φίλο. Γεια σας κύριε, γεια σας. Καλημέρα παιδιά. Τι κάνετε κύριε. Λοιπόν, έχω κάνει κάποιες σκέψεις. Θέλω να μου τις εκμυστηρευτείτε, να τις μοιραστείτε μαζί μας. Είμαστε όλα αυτιά λοιπόν... και είμαστε θερμοί σήμερα. Να μην σου πω και λίγο υγρή και μουσχεμένη. Για συνέχισε. Γελάς, σ' αρέσουν αυτά. Σκέφτομαι λοιπόν το εξής και λέω. Κι εγώ. Πέντε σεζόν πρόεδρος των ΠΑΟΚ ο Σαβίδης. Δύο σεζόν στην Super League ο Μιλισανίδης. Αποτέλεσμα, ένα κύπελο και οι δύο. Ένα κύπελο έκαστος. Μπράβο. Μια μισαρδέλα, μια μισδραχμή, 7 μισαρδέλες λοιπόν, πόσο μας κάνουν. Ποιον προτιμάμε για πρόεδρο. Εγώ λέω Μιλισανίδη. Και του δίνω και προοπτικές μέσα στα επόμενα χρόνια να πάρει και ένα πρωτάθλημα. Πώς το τεκμηριώνεις αυτό. Μιλάς αυτό να το δεν ξέρω. Τώρα ή σαν φιλαθλός της ΑΕΚ. Καμία σχέση δεν έχω με ΑΕΚ. Καμία σχέση, απλώς συγκρίνεις πρόεδρους τώρα. Α, σε αυτό έχεις δίκιο. Άρης είμαι. Ναι. Δεν έχουμε με ΑΕΚ καμία σχέση. Εμείς δεν έχουμε, δύσκολα να είχαμε ούτε ένα. Εγώ αντικειμενικά φίλε βλέπω ότι ένας και μοναδικός είναι στο ποδόσφαιρο και βλέπω αυτό να συνεχίζει νυν και αΐ. Αντικειμενικά τελείως. Ναι. Εντάξει. Όχι υπάρχουν. Εγώ, αυτό βλέπω έτσι. Εγώ στο Μελισσανίδη δίνω μια πιθανότητα να χτυπήσει ένα πρωτάθλημα μέσα στα επόμενα χρόνια. Και το δε πεντάρι αυτό, το πεντάρι αυτό για να το πάρει φέτος, δεν μου κάθεται με τίποτα. Είναι value bet δηλαδή με όλη τη σημασία της λέξεως. Πραγματικά δεν. Για δεν την ξέρω. ΑΕΚ. Ναι. Εγώ πριν που βγήκε ο φίλος ο ΑΕΚΣΙΣ από την Καστοριά, τον λέω αφού πιστεύεις ότι δίνεις και προβάδισμα στην ομάδα σου για ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, μπορείς να χρυσωθείς. Να χρυσωθείς τι σημαίνει. Βάζεις την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ένα σπίτι στο 5, 5,5. Και αν δεις ότι πάει καλά και είναι κοντά
στο αντίπαλο δέος τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο-Ιανουάριο, πουλάς και έχεις βγάλει δύο σπίτια. Ακριβώς. Είναι απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Δηλαδή, αν το πιστεύεις, το κάνεις. Αν δεν το πιστεύεις, λες τα δικά σου. Περίσσιο σπίτι ψάχνουμε δηλαδή. Αυτά είναι τα, αυτά είναι τα κόζια. Εμένα με τρώει από αυτός μου να ποντάρω λεφτά στο πεντάρι της ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Όλοι τους τρώει. Όλους. Άμα σε τρώει ο, από αυτό, σου βάλτα. Και δεν μου, δε μου κάθεται με τίποτα πώς δίνει 3,5 στον ΠΑΟΚ, δηλαδή με ποια λογική. 3,80. 3,80. Τέλος πάντων. Όλα είναι στοιχηματικές εταιρείες, φίλε. Η στοιχηματική λογική είναι πάρα πολύ απλή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Πάμε στον επόμενο. Ναι, εγώ είμαι. Καλώς τον να. ΑΕΚτής από Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλώς τον να. Σιγά τώρα, εγώ θες να σε πιστέψω τώρα. Γιατί να με πιστεύεις, ρε. Σε πιστεύω, ρε Σιράντη, για πες. Έφανε, είχα πάρει και άλλες φορές. Ήσουν μαζί με τον Άλντι, την άλλη πηγολαμπίδα εκεί πέρα. Ξέρω, ρε, σε κατάλαβα, γι' αυτό σε κάνω χάζι, ρε. Από δυτικές συνοικίες, ΑΕΚ, τώρα γιατί σε κάνω συνέχεια. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για πες. Πρώτα να μιλήσω για τον Αριανό που πήρε πριν. Βασικά που παίρνει κάθε εβδομάδα και μας πρίζει μπάλες με αυτό το Λάσκαρ εκεί πέρα και τον Άρη, θα πούμε. Καλά τα λέει, ρε, γιατί του πειράζει το παιδί. Εσύ γιατί χτίζεις κάθε εβδομάδα για σοφιά χτίζεις, ρε. Άσε να πάρει με το Λάσκαρ εκεί πέρα και πρωτάθλημα. Γιατί κάνει Λάσκαρ με τον Άρη να πούμε και παίρνει συνέχεια και κράζει. Εσύ γιατί παίρνει για την ΑΕΚ δηλαδή τώρα, τι θέλεις. Εγώ γιατί δεν πάω πρωτάθλημα, παιδί. Καλά πάρει. Φίλε, αν η ΑΕΚ πάρει πρωτάθλημα, εσύ θα βάλει ένα διαμέρισμα και θα βάλει μια οικοδομή. Αν είσαι μάγκα. Άντε να σε δω. Εγώ θα έρθω πρώτος, να ξέρεις. Φίλε, επί του πρακτέου φαίνονται αυτά, έτσι. Όταν πιστεύουμε κάτι, ρίχνουμε το χρήμα. Θέλω και προσκλητήριο να με καλέσεις, εγώ θα έρθω. Ρε, πρώτα σε φωνάξω. Την κοβολαπίδα την άλλη, τον Ραπτόπουλο δεν τον θέλω, ρε. Όχι, ρε, γιατί ρε. Σε πάρει. Δηλαδή, γουστάρει πιο πολύ σήμερα έτσι που είμαστε παρεούλα εδώ πέρα. Όχι, τι λείπει τώρα αυτό, γιατί λείπει από εκεί. Άιντε, δεν θα σε πω μόνο αν με πληρώσεις. Αν με πληρώσεις, το πω. Αυτή η πληροφορία πληρώνεται αδρά, να πούμε, δεν είναι. Λοιπόν, να μιλήσω λίγο στο Μαλάτο, θέλω. Τον κύριο Μαλάτο. Βεβαίως. Παρακαλώ. Δικό σας. Τον κύριο Μαλάτο. Τον Χέντριξ έχει τα μικρόφωνα, να του δεις εδώ τώρα. Κάνω εντύπωση από ό,τι λένε. Λοιπόν, φέτος ετοιμαστείτε να πικραστείτε. Έρχεται η ΑΕΚ με φόρα. Με την όπιστε φόρα ή σκέτο φόρα. Σκέτο φόρα, ρε. Σκέτο, λέω, μήπως με όπιστε δεν έρχεται. Γιατί λοιπόν, θα βγει ο Νίκος τώρα εκεί πέρα από την Καστοριά και θα μας χέσει όλους. Εκεί ο Σόλος ζαρ κάθε μέρα φωνάζει και δεν λέει τίποτα σημαντικό. Ναι, αλλά είναι ατόφιος αϊκάρας, ρε μάγκα. Τι ατόφιος αϊκάρας, τι θέλουμε να βγάλουμε. Έλα ρε τώρα πλάκα κάνεις ατόφιος αϊκάρας. Λοιπόν, να πω κάτι και για τον Γκάλοπ, ρε. Άιντε. Πιο γρήγορα χτιστεί το μετρό, ρε, παρά για Σοφιά. Ναι. Πιο γρήγορα θα πάρει πρωτάθλημα ο Άρης και από τους δυο, να ξέρεις. Δεν θα γίνει Αγία Σοφιά ποτέ, ο άλλος δεν βάζει το χέρι στην πέρα, έτσι κούνηση. Εγώ πάντως αυτό που οπότε μου είπες. Οπότε έχουμε δύο ψήφους. Έχω απαντήσει. Μετρό πριν. Και Αγία Σοφιά ένα-ένα. Σημειώσατε χ μέχρι τώρα. Ναι, δεν άκουσα τον κύριο Μαλάτο. Λέω αυτό που μου είπες τώρα, εγώ έχω πει από πριν κάποιο ρητό που ισχύει και για σένα σαν απάντηση. Δεν το άκουσα προηγουμένως, συγγνώμη. Αλλά ό,τι και μηδένα, να γίνει. Μηδέν απρό του τέλους μακάριζε. Το είχε τι πει ο Σόλων στο βασιλιά της Λιδίας. Και στις 9 του Μακαρίτη άλλον βάλαμε στο σπίτι. Πάμε στον επόμενο. Φύγαμε. Ευχαριστούμε. Δυτικές συνεχίες, ΑΕΚ. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Παοξής. Καλώς το να. Απογοητευμένος Παοξής. Από πού είσαι απογοητευμένος όμως Παοξής. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη ή από... Από τους δημοσιογράφους τους Παοξίδες και τους ίδιους τους οπαδούς μας. Μάλιστα. Οι οποίοι γυρνάνε και λένε, όπως καλή ώρα είπες πριν από λίγο ή εσύ ο Μαλάτσος δεν άκουσα, ότι είναι πολλά τα λεφτά για Βιερίνια. Είναι ρε φίλε, εγώ σου το είπα, είναι πάρα πολλά. Φίλε μου, θεωρείς επίκαιρο το ερώτημα που ρώτησα προς τους Παοξίδες για το αν είναι ευχαριστημένοι με το ότι μπορούν να περιμένουν Αύγουστο, τέλη Αυγούστου το Βιερίνια. Αυτή την απάντηση θέλω από σένα. Θα σου πω λίγο κάτι. Για το συγκεκριμένο παίχτη περιμένω και Ιανουάριο. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτό δεν είναι όμως λίγο. Εσύ, ας πούμε, καθαρά παικτικά να το δούμε. Άσε το πώς το βλέπεις, ρε παιδί μου. Μόνο παικτικά σου μιλάω. Ναι. Μόνο παικτικά. Μόνο παικτικά. Πιστεύεις στα 32 Βιερίνια αυτή τη στιγμή αξίζει να τον περιμένεις μέχρι τέλη Αυγούστου. Ρε παιδιά, το παιδί έπινε ένα μπουκάλι και έβγαινε την άλλη μέρα και δεν είχανε κεφαλιά και το. Κοίτα. Δύο μέτρα πιο ψηλά να πούμε από τους άλλους. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι τώρα στη Γερμανία. Αυτά τα, το ένα μπουκάλι. Αυτά στη Βόλφουργκ δεν υπήρχαν, να ξέρεις έτσι. Αυτά ήταν, ξέρω, μπορεί να ξέρω, ήταν εδώ πέρα που έχουμε ωραία μαγαζιά. Και ωραία νύχτα. Έχει αποδείξει ότι είναι παιδί αθλητής με τρομερές αντοχές.
έχει τραυματιστεί, έχει ξανατραυματιστεί και καταφέρνει και πέσει σε τρομερά υψηλό επίπεδο. Αυτό που μόνο εμείς του... δεν εξετάζουμε τον αθλητή, εξετάζουμε τη χειρονομία ότι μια ισχυρή διοίκηση του Σαββίδη αυτή τη στιγμή σου λέει εγώ πρέπει να περιμένω το Βιερίνια να πάει στα αζήτητα τέλη Αυγούστου για να τον πάρω ή να μην τον πάρω. Αυτό είναι το ζουμί. Δεν είναι να έρθει να μην έρθει αυτό αυτός καθε αυτός ο Βιερίνια. Αυτό είναι το ζουμί. Αυτό είναι το τραγικό, έτσι. Γιατί βλέπεις ότι ο άλλος, ο Χοντρούλης από την Αθήνα από κάτω, ο Μαρινάκης, κάνει ό,τι θέλει, φίλε. Και θα συνηθίζει να κάνει ό,τι πουλώντας θέλει. Πουλώντας τη μισή ομάδα, σου πήρε το πρωτάθλημα σβηστός για πλάκα. Για πλάκα. Ναι. Μαγιά του ρε φίλε. Μάζευε να αγοράσει την Νότιγχαμ. Μάζευε να αγοράσει την Νότιγχαμ. Ναι, και εσύ ο Παοξής λες φέτος ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ενώ έχει ετοιμαστεί πάλι να κάνει πάρτι. Και στο δηλώνει και στο είπε 10 χρόνια θα παίρνω. Πήρε 10 χρόνια. Σου λέει θα ξαναπάρω όλα 10. 13. Εάν εσύ λοιπόν λες ότι είναι πολλά τα λεφτά για Βιερίνια, θυμίσουμε θα είσαι μια ζωή δεύτερος, τρίτος και τέταρτος. Εάν δεν δοθούν αυτά τα χρήματα για το Βιερίνια και για κάθε Βιερίνια, ομάδα δεν θα κάνεις ποτέ. Ποτέ. Εγώ μπορώ να πω κάτι. Να το θυμάσαι αυτό. Αν δεν πέσουν χρήματα, ομάδα δεν θα κάνεις ποτέ. Εγώ δηλαδή μπορώ όταν να δίνεις... Ολοκληρώνω και μου λες ό,τι θες. Ναι. Όταν δίνεις 900 χιλιάρικα για παλτά, έτσι... Και δεν δίνεις ένα χ ποσό για να πάρεις το Βιερίνια που ξέρεις ότι μόνο από τις φανέλες τη μισή μεταγραφή την έχεις βγάλει και όλος ο φίλαθλος κόσμος που αγαπάει την ομάδα έχει δει ποδόσφαιρο τα τελευταία 20 χρόνια, έχει δει τον Γκαρσία που ήταν ένας καλός, πολύ καλός παίκτης και τα λοιπά και σημαία, ο Μουσλίμοβιτς ήταν καλός παθιασμένος και τα λοιπά αλλά ήταν ο Μουσλίμοβιτς, ο Κοντρέρας ήταν καλός αμυντικός αλλά ήταν ο Κοντρέρας, σαν το Βιερίνια παίκτη τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει περάσει ούτε για πλάκα. Σε αυτό σε δίνω δίκιο, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ μπορώ να πω κάτι τώρα. Αλλά συγγνώμη και ολοκληρώνω. Έχουμε μάθει να απαξιώνουμε τα πάντα. Και αυτό τον παίχτη, αν τον απαξιώσουμε, δεν θα πάρει πρωτάθλημα ούτε σε 100 χρόνια. Είναι ακριβώς, μωρέ. Γι' αυτό έχει πρόβλημα. Για να πάρει κάποια ομάδα πρωτάθλημα από την ομάδα μου, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 14 παίκτες καλύτερους από τους πρώτους 14 παίκτες του Ολυμπιακού. Τους 11 και τις 3 αλλαγές. Αυτό. Ναι. Ισχύει. Εγώ και φίλε... Βιερίνια, και το Βιερίνια και κάθε Βιερίνια τον θέλεις οπωσδήποτε. Δηλαδή θέλεις παίχτες υψηλού επίπεδου και θέλεις επιτέλους να έχεις και λίγο βάθος στον πάγκο. Δεν υπάρχει ομάδα που να παίρνει με 11 παίχτες. Αυτό που λες φίλε μου έρχεσαι στα λόγια μου. Δηλαδή εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου εδώ και καιρό και από το ραδιόφωνο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να διεκδικήσει πρωτάθλημα θα πρέπει να κατεργήσει μεταγραφές τύπου Ροντρίγκες, δίνω τον καλύτερό μου παίχτη για 2,5 και 3 και 3,5 εκατομμύρια ή το ΜΑΚ για 2 και 3 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ άμα θέλει να φτάσει στο επίπεδο που λέγεται Ολυμπιακός ή οτιδήποτε θα πρέπει να πει θες τον καλύτερό μου παίχτη κάτω από 10 εκατομμύρια δεν πέφτω. Τέλος. Εννοείται. Πρέπει να βάλεις μέτρα και σταθμά, να χτίσεις κορμό. Δηλαδή, αν είχε κρατήσει ο ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια Ροντρίγκες στην ίδια δεκάδα, ΜΑΚ, τον άλλον που πήγε στην Άρσεναλ και δεν έπιασε, τον Ισπανό. Δηλαδή, αν είχε κρατήσει κάποια παιχτάκια. Καλά, ο Λούκας. Εντάξει, ο Λούκας. Δηλαδή, φαντάσου ένα ΠΑΟΚ τώρα με Λούκας, Βιερίνια, Ροντρίγκες, Πρίγιοβιτς και λοιπά, τη μέση και μπροστά παπάδες. Λοιπόν, θα έπαιρνες πέρσι πρωτάθλημα λοιπόν, με 20 βαθμούς διαφορά. Αυτό πρέπει δηλαδή να αλλάξει νοοτροπία κατ' εμέ, παρότι με ο παδός του Άρη ας πούμε και εντάξει δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να είμαι δυστυχώς στο επίπεδο που θέλω να είμαι, αλλά τουλάχιστον θεωρώ ότι μπορώ να έχω καθαρό μυαλό για να πω 5 πράγματα και στις άλλες ομάδες, έτσι. Ναι, ναι. Και να σου πω κάτι, εντάξει έχουμε αδικηθεί, εντάξει αυτή η καραμέλα ισχύει εν μέρει. Πρέπει αυτή η καραμέλα να τελειώνει, διότι αυτό το πράγμα τουλάχιστον για την προσεχή τριετία όπου θα υπάρχει τρόικα από την UEFA δεν υφίσταται. Τέλος, πλέον το άλοθη Ολυμπιακός και τα λοιπά ή οτιδήποτε τελειώνει. Υπάρχει τρόικα, θα γίνουν νέες εκλογές στην ΕΠΟ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πλέον τα πρωταθλήματα θα κερδίζονται στο χόρτο. Τι πρέπει να κάνεις άρα, έχεις ένα μαγαζί. Ομάδα! Έχεις μια Βόρεια Ελλάδα που ζει από τον ΠΑΟΚ. Καφετέρειες, σουβλατζίδικα, οτιδήποτε, έτσι. Μια Βόρεια Ελλάδα που ζει και αναπνέει για μια ομάδα. Και δεν το εκμεταλλεύεσαι, δεν το κάνεις δηλαδή το κλικ προς τα πάνω τώρα.
τώρα που είναι λίγο πιο αδύναμος Ολυμπιακός. Άρα πες μου πώς θα πάρει πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή, όπως λες, οι συγκυρίες είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει το βήμα παραπάνω. Αντικειμενικά είναι οι συγκυρίες των καιρών. Έτσι. Που πρέπει ο ΠΑΟΚ να πει κάνω το κάτι παραπάνω για να χτυπήσω πρωτάθλημα. Τώρα που έχω τον Ηρακλή στα τάρταρα, τον Άρη να έχει τα προβλήματά του μεταξύ Β' Εθνικής και τα λοιπά, και την ΑΕΚ ξέρω εγώ να προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και έναν Παναθηναϊκό πλήρως απαξιωμένο. Είναι η ώρα που πρέπει κανονικά ο ΠΑΟΞΙΣ να απαιτήσει τουλάχιστον να κάνει πρωταθλητισμό και να κονταροχτυπηθεί με τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να αποδειχτεί εμπράκτος. Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να πουλάει με Λιβόγεβιτς 15 εκατομμύρια, τον ένα και τον άλλον πάνω από 10 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ να δίνει τα καλύτερά του χαρτιά για 2,5-3 εκατομμύρια. Εκεί πρέπει να αναζητήσετε, νομίζω, οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ το και πρόβλημα. Σε τι ηλικία, Και σε τι ηλικία. Έτσι. Εκεί πρέπει να αναζητηθεί το πρόβλημα. Ευχαριστούμε, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, γιατρέ. Γεια σου, Στέφανε. Λέει. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, μαλάτε. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Ολυμπιακάρα και εγώ θα τα πούμε. Καλημέρα. Άντε, ρε, μιλήστε, ρε. Μιλήστε, ρε, τη γάνια εκεί πέρα του Πειραιά. Θα μιλήσουμε μετά. Τώρα, απλά και μόνο επειδή ξεκίνησε η κουβέντα από τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν, ένα άλλο πράγμα που λες, φίλε Χατζινάκο, όσο ο ΠΑΟΚ ζει την ΑΕΚΑ εκάκι, δεν τοποθετεί σωστά τα μεγέθη. Συμφωνώ μαζί σου και το θεωρώ. Δεν υφίσταται ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε να λέει την ΑΕΚ αεκάκι. Διότι το αεκάκι απαξιώθηκε, έπαιξε γάμα εθνική. Με, ξέρω εγώ, με εκείνες τις γειτονιές ανέβηκε Β' και με το που ανέβηκε με την πρώτη της χρονιά στην Α' Εθνική, πήρε κύπελο Ελλάδος. Αυτό και μόνο το γεγονός πάβει, δηλαδή, να δίνει το οποιοδήποτε δικαίωμα να απαξιώνεις την ΑΕΚ σαν μέγεθος. Τέλος. Τοποθετούν τα πράγματα στο μέγεθος. Κάνουμε και κανένα δώρο που και που, ξέρεις. Καλά, καλά. Θα σου πω εγώ εσένα μετά τώρα. Λοιπόν, κατά δεύτερον, εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚτζής, δεν θα ήθελα με τίποτα να επιστρέψω Βιερίνια. Δηλαδή, εγώ προσωπικά σαν οπαδός της δικιάς μας, έχω κουραστεί να προσπαθώ να μου πασάρουν ήρωες οι εφημερίδες, τα κανάλια, πρώην δικούς μου ποδοσφαιριστές κτλ. Έχω κουραστεί από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ένας Βιερίνια στον ΠΑΟΚ, στα 32 του νομίζω είναι, πόσο είναι. Ακριβώς. Ναι. Θα κάνει πολύ περισσότερο κακό γιατί θα κουκουλώσει τα πάντα. Η μόνιμη εποδός, άμα ο ΠΑΟΚ κάνει στραβή, έφερε το Βιερίνια. Κάποτε ο Σωκράτης αυτό το κάνει με τον Ριβάλντο. Κορόιδεψε όλο τον κόσμο, έφερε τον Ριβάλντο. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ που εντοπίζουν και οι ίδιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν είναι στο μέσο επιθετικό κομμάτι. Που χρειάζεται ένας Βιερίνια που έχει Ενρίκε, που έχει Τζάλμα, που έχει Πρίγιοβιτς που είναι καλό σεντερφόρ, που έχει ένα βάθος εκεί πέρα. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ εντοπίζεται από το εξάρι και κάτω. Εντοπίζεται δηλαδή στον μεσό αμυντικό και στα center back. Δηλαδή γίνεται κακός τόσο θέμα για το τίποτα. Εκεί που πρέπει ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί για να κάνει το κάτι παραπάνω, πάνε και τώρα πετάνε μια φωτοβολίδα, Βιερίνα ή όχι. Μα δεν είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ εκεί αυτή τη στιγμή. Εγώ στην ομάδα μου έχω τραυματιστεί για τον Καπίνο. Εξαιρετικό. Και η ώρα ότι αύριο τραυματίζεται. Και αναγκάζεται να μείνει έξω το παιδί 8 μήνες. Και έρχεται κάποιος και μου λέει ο Ρομπέρτο είναι διαθέσιμος. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορώ να κάνω είναι να θεωρήσω δεδομένο ότι θα έχω το Ρομπέρτο που είχα πριν από 2 χρόνια ή πριν από 3 γιατί το τελευταίο χρόνο δεν ήταν πολύ καλός, ο οποίος ήταν κάτι σαν Σούπερμαν. Δύσκολα, δεν τον έχεις. Αν ξεκινήσω με αυτό ως δεδομένο, την έκανα. Έτσι και όταν ξεκινάς εσύ και λες ότι θα έχω τον Βιερίνια προπεταετίας, στα 32, ξεκινάς με λάθος βάση. Αυτό okay, είναι τεκμηριωμένο και πολύ σεβαστό αυτό που λες και πολύ σωστό. Πάμε τώρα, Μαλάτο είσαι εκεί. Εδώ. Παρόν. Να σε ρωτήσω. Ορίστε. Ποιο είναι το επόμενο περιουσιακό στοιχείο του Ολυμπιακού που θα πουληθεί, πιστεύεις? Όχι τώρα, το καλοκαίρι σε ένα χρόνο, ας πούμε. Ο Ρέτσος. Μάλιστα. Μετά, συμφωνούμε. Μανθάτης. Εγώ λέω Καπίνο. Και αυτός και ο Μανθάτης.
Οπότε κατ' εμέ πρέπει να δούμε διαχείριση με τους υπόλοιπους τερματοφύλακες. Τι θα γίνει. Δεύτερο τερματοφύλακα, ποιον έχουμε το Χουτεσιώτη. Έχουμε το Χουτεσιώτη, τον οποίο δεν έχω δει, και κάποιον άλλον, τον οποίο επίσης δεν ξέρω. Το Γιαννιώτη. Το Γιαννιώτη του Πανιωνίου. Πολύ ωραίος ο Γιαννιώτης. Πάρα πολύ καλός του Πανιωνίου. Στο Πανιωνίου ήταν μια χαρά. Σε εμάς πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω γιατί και ο Ασαριφάρ ήταν πάρα πολύ καλός στον Πανιώνιο, αλλά εδώ πέρα τον βλέπω ότι του πέφτει βαριά η φανέλα. Ό,τι μπόρεσε έκανε. Δεν έπαιξε και πολύ. Με λυγισμένα πόδια. Με λυγισμένα. Ναι, ναι, ο Μπέντο Αλίμονο, η αδυναμία μου. Το ξέρω, γνωστό, είσαι γνωστός ο παδός σας. Ναι, βέβαια. Μα τώρα ήτανε πράγμα αυτό. Ο Ψυχάκιας. Άσε τώρα. Αυτός. Μην το σχολιάσουμε. Έφυγε καλά να είναι ο άνθρωπος και τέρμα. Μην κατηγορείς το κάθε πέμπτο. Θα κατηγορείς τον πρόεδρο που τον είχε και τον ανεχόταν τόσο καιρό. Αυτός ήταν διασταύρωση ποδιού με υπερταχεία. Τελείωσε. Γιατί ο δικός σου τον κράταγε τόσο καιρό. Ορίστε. Να σε ρωτήσω. Μπορεί να διανοηθεί αν ο Ολυμπιακός παίξει ποτέ με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ναι, 3-5-2. Τελευταίο, τον Τελαμπέγια. Ναι. Μπορείς να τον δεις εκεί πέρα. Να δω δηλαδή να έχω αυτή τη στιγμή το Σισε. Δύο στόπερ και ένα λίμπερο πίσω τους. Τον, τον υπουργό άμυνας και να έχει τον Τελαμπέ για τελευταίο παίχτη. Ναι. Τι ύψος έχει ο Τελαμπέ για δεν γνωρίζω. Αν είναι πάνω από ένα 82 μπορεί. Ναι. Είναι γιατί γρήγορος. Γιατί εμένα και αυτό μου κάνει. Δηλαδή δεν μου κάνει με τίποτα για αριστερό μπακ, αλλά μπορώ να το διανοηθώ για center back. Ναι, αμέ, αν είναι πάνω από ένα 82 για λίμπερο, όπως παίζανε παλιά, ο Κυράστας ας πούμε συγχωρεμένος ήταν τόσο. Ένα 80. Ο Κυράστας ήταν και εντάξει, ο Κυράστας ήταν και μπαλαδόρος μεγάλος. Ήταν ο μόνος που βγάλαμε από τον κύριο Γραμματικόπουλο. Κουίζ και κλείνω. Λοιπόν, φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό, μια ερώτηση. Βεβαίως. Ο Ρισβάνης. Βασικά ο Μαλάτος πρέπει να το θυμάται αυτό που είναι μεγαλύτερος. Πιο παλιό στόπερ του Παναθηναϊκού σου θυμίζει στο 100% από τον τρόπο παίξηματος. Όχι τον Καλιτζάκη πάντως. Πιο με παλιά επικμό. Ο Καλιτζάκης ήταν μπρουτάλε. Τι συγκρίνεις με Ρισβάνη τώρα Καλιτζάκη. Επικμό. Τον άλλονε το. Με την Κολτσίδα. Με την Κολτσίδα, πώς το λέγανε, αυτόν από τον Απόλλωνα που είχε πάρει. Κολιτσιδάκι. Όχι. Υπάρχει άλλο που ταιριάζει 100%. Για πες μου. Το Γιάννη τον Βονόρτα. Θυμάστε. Βονόρτα. Ναι, το παιδί του Βονόρτα είναι. Πραγματικά ίδιο ακριβώ τρόπο προεξημάτω έχει. Ναι. Ευχαριστούμε, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Καλό βράδυ. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα στο φίλο. Καλώς το. Γεια σου, ρε Αμαρτωλέ. Γεια ρε Στέφανε, καρδιά με γνώρισες. Τι δουλειά μας είναι εδώ πέρα ρε τώρα, σοβαρά. Μην μας ρωτήσεις και εσύ που είναι ο Ραπτόπουλος, δεν αντέχουμε άλλο αυτή. Εκεί ψάχνει τον Άλεξ ο Ραπτόπουλος τώρα. Είναι αυτό που λέει. Αυτό που λέει το τραγούδι, εγώ γεννήθηκα τρελός, αλήτης και αμαρτωλός για σένα, είναι η στίχη. Λέει αγαπημένη μου, συγκυριτά. Για την πόλη μου, κύριε Μαλάτε. Ναι. Πάμε λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, απλώς θέλω να μοιραστώ μια σκέψη μαζί που έχω κάνει, παιδιά. Έτσι, λίγο στα γρήγορα. Βλέπουμε, ας πούμε, κάθε χρόνο τα έστω των ομάδων, ας πούμε, μειώνται, έτσι, ναι. Έτσι. Τελωτικά κτλ. Κτλ. Ναι. Και όσο μειώνται, ας πούμε, τα έστω των ομάδων, τόσο πέφτει, ας πούμε, το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, να πούμε. Ορθόν. Δηλαδή, ένα από αυτά είναι και η ποιότητα των ξένων παιχτών που φέρνουμε στην Ελλάδα. Κάποιοι πολύ ακριβοί παίχτες δεν έρχονται στην Ελλάδα γιατί φοβούνται για τα πόδια τους. Αυτό το ξέρω από μάνατζερ. Όχι μόνο και οικονομικά. Δηλαδή, δεν μπορούν να έρθουν τώρα. Όχι και να τον πληρώσεις, αδερφέ, και να τον πληρώσεις. Ξέρω, εγώ θέλω πέντε, πάρτα. Ναι, εγώ, δεν εγώ, έρχεται. Εγώ ξέρω, κύριο Μαλάς, πιο πολλούς μισθοφόρους. Δηλαδή βλέπουμε ότι εγώ αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι όλοι αυτοί οι μισθοφόροι τον χρόνο μπορούν να αντικαρσταθούν με Έλληνες παίκτες. Και σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή ο Ελιονούς είναι καλύτερος από το Μανθάτη, ας πούμε, λέω αυτό εγώ. Θέλω να πω, σε όλη την ελληνική επικράτεια, δεν μιλάμε μόνο για όχι, εγώ έφερα ένα παράδειγμα την ομάδα μου. Μπορώ να πω και άλλους παίχτες, άλλων ομάδων. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή όσο πέφτουν τα έσοδα, όσο μειώνεται η ποιότητα των ξένων παιχτών, μπορούν να αντικαταστηθούν και από άλλους παίχτες. Τουλάχιστον αυτοί θα έχουν και κάποιο φιλότιμο. Εντάξει, δεν πιστεύω να συμφωνεί, διαφωνείτε, αυτή είναι η σκέψη που έχω κάνει και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Δεν είναι καθόλου κακή. Λοιπόν, δεύτερον, εγώ είμαι 50 χρόνια, κύριε Μαλάτη, και Στέφανε και Βασίλη και όλους, και Γιάννη Χιλτίδη. Εγώ δηλαδή να πάω να στηρίξω εγώ την ομάδα μου, να πάρω εγώ το διαρκείας. Αλλά
Δεν μπορώ να βλέπω, ρε παιδιά, 7, 8, 9 ξένους παίκτες να παίζουν στην ομάδα μου. Εγώ θέλω να βλέπω εγώ θέλω να βλέπω Έλληνες. Αυτό είναι δικό μου το πρόβλημα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε να αυτό πω. Που έχει γίνει με την υπόθεση Μποσμάν, που άνοιξαν τα σύνορα γιατί η παγκοσμιοποίηση, το έχω πει και άλλη φορά, αλλά δεν πειράζει να το επαναλάβω. Ακριβώς. Και τελευταίο απ' όλα... Άνοιξε η παγκοσμιοποίηση για τα πάντα. Πολιτικά, οικονομικά. Από το ποδόσφαιρο, ό,τι γίνεται λοιπόν, γίνεται πρώτα στον αθλητισμό και μετά αρχίζει και γίνεται και σε οικονομικό, σε πολιτικό επίπεδο, γεωστρατηγικό κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τελευταία απ' όλα εκεί είναι αυτό που θέλω να πω, ας πούμε, το, για μένα το αντίπολο δέος, μεταφορικά μιλάμε πάντα και για μας, για δύο στην Βόρεια Ελλάδα, ποιες ομάδες είναι. Είναι ομάδες των Αθηνών κυρίως, Ολυμπιακός, Παθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανιώνης κτλ. Εμείς στο Βορειοελλάδα τι έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε έναν ΠΑΟΚ και έχουμε έναν Ηρακλή. Εγώ με μιλάω σαν ΠΑΟΚ τώρα. Πρώην οπαδός και τώρα φιλάθλος. Ο οποίος Ηρακλής μπορεί να πέσει. Γι' αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι στην Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα. Τι να κάνουμε, να αποστηρίξουμε όλες τις ομάδες της Βόρειας Ελλάδας. Τελείωσε, παιδιά. Αυτό για μένα είναι κάτω. Συμφωνώ. Πάμε στον επόμενο. Συμφωνείς, αλλά ποιος θα το κάνει αυτό. Αφού με ρωτάει τη γνώμη μου. Καλά κάνει, συμφωνούμε και εμείς, αλλά ποιος, έτσι που είμαστε οπαδικά εδώ πέρα. Next please. Next please. Καλημέρα. Καλημέρα, πολύ ερωτικός ο φίλος. Καλημερίζω την πιο υγιή εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Δύο Αργιανίνες Ολυμπιακός. Φόδωρα, εγώ δεν μιλάω τώρα. Φόδωρα, άσως τώρα, εγώ τους αφήνω τώρα. Φόδωρε, σε ποια περιοχή μένει στην Αθήνα? Δηλαδή, Φόδωρε, περίμενε, θεωρείς το Ραπτόπουλο τοξικό, δηλαδή, ας πούμε? Τελευταίους 5 μήνες είναι και τοξικός και ύποπτος. Α, μη σε ποια περιοχή είσαι στην Αθήνα, Θόδωρε, αν επιτρέπετε? Εννοείται σε αυτήν που έχει την ωραιότερη θέα, δηλαδή στην καλή θέα. Στην καλή θέα, μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ωραία. Πρώτα απ' όλα, ρε Μαλάτο, δεν γίνεται να μας σύλλετε καμιά ομάδα από τη θύρα 7 και από τον Ερασιτέχνη να φτιάξει λίγο το σωματείο μας. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε? Δεν μπορείτε να μας στείλετε δανεικούς για ένα χρόνο θύρα 7 και ερασιτέχνη να φτιάξουμε κι εμείς. Εγώ είμαι θύρα 7. Τι θέλετε? Ναι, άλλο σου λέω. Για να θύρα 7 και είναι αυτή όλη, θύρα. Για να γίνει και εμάς το σωματείο μας υγιές, ρε φίλε. Δεν γίνεται άλλο αυτή η δουλειά. Είμαστε πολύ υγιείς σωματείο. Κοίταξε, δηλαδή με συγχωρείς. Θες τη βοήθεια να μπούμε και τα λοιπά από θύρα, για να γίνουμε υγιείς, δηλαδή κι εμείς. Να έρθει θύρα 7 λίγο στην Θεσσαλονίκη. Πες το κάπως άλλο τώρα, για να γίνουμε υγιείς δεν το λες και έτσι, ας πούμε, εντάξει. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, εντάξει. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν. Πες το έτσι, ναι. Τώρα, όσοι για να ξέρουν, καταλαβαίνουν. Υγιείς ένα προϊόν το οποίο δεν είναι υγιές, τώρα δεν υπάρχει, ας πούμε, εντάξει, ναι. Ομοιοπαθητική θες, τέλος πάντων, ομοιοπαθητική, ναι. Ναι. Μπράβο. Ναι, να πάμε λίγο και στα θέματα έτσι τα επίκαιρα τα δικά μας. Άντε, γιατί, γιατί εγώ ακόμη αναρωτιέμαι, ρε φίλε, για ποιο λόγο το δικαστήριο με τη Λαμία δεν κυνηγήθηκε, το οποίο αν το κυνηγούσες, ανέβαινες κατηγορία. Τώρα προφανώς ο κύριος Ραπτόπουλος θα συντρώγει ψάρια μαζί με ένα επιφανή παράγοντα της Συμμαθίας και της Χαριλάου. Μαζί και ο Ντουρμισάη είναι στα ψάρια, να ξέρεις. Και ο Ντουρμισάη τρώει ψάρια εκεί πέρα. Ναι, θέλω να ρωτήσω, ρε παιδί μου, τώρα εκεί που θα τρώει ψάρια, άμα μπορεί να ρωτήσει. Για χρυσά, επιφανή... με καλαμάρι γεμιστό κλπ. Και τον επιφανή παράγοντα αυτό που είναι μαζί του. Ότι, ρε παιδί μου, γιατί το Προσαϊκό συχνά έχει θεαθεί έξω από το Μακεδονία Παλάς παρκαρισμένο, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Για ποιο λόγο δεν κυνηγήθηκε το δικαστήριο με τη Λαμία, δηλαδή, γι' αυτό. Εκεί πέρα είναι το Βεζινάδικο, ρε, μήπως γι' αυτό γεμίζει από εκεί. Α, μήπως πάει το παρκάρι Μακεδονία Παλάς και τι πάει στο Βεζινάδικο και τι κάνει. Τώρα... Με τον Πιτόνι. Αδερφέ, ξέρετε, είναι δύο φωνές εδώ να παλεύουν μόνες τους. Νομίζεις είναι εύκολο αυτό το πράγμα? Δύο φωνές εδώ παλεύουν μόνες τους και τα λένε. Είναι εύκολο αυτό το πράγμα? Να εισακουστούν. Εύκολο δεν είναι, πόσο μάλλον να είμαστε τώρα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Που την πνίγει τη δουλειά. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει πνίξιμο, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει. Οι μάσκες πέσανε. Και τι εννοώ? Ο Πίτου με το που έφυγε πήγε στην ομάδα του κύριου Αχιλλέα. Ο κύριος Αχιλλέας, όπως μας έλεγε ο κύριος Ραπτόπουλος όλη τη χρονιά, ήταν στο πλεύρο της ομάδας. Ο οποίος κύριος Αχιλλέας γνωρίζουμε πολύ καλά με ποια ομάδα έχει καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Οπότε επειδή οι μάσκες πέσανε πλέον, το θεωρώ ύποπτο και ότι κάποιοι επιφανείς Αργιανοί, παύλα παδί, παύλα ερασιτέχνη, παρότι έχουν πέσει μάσκες και δεν ανέβηκε η ομάδα, τηρούν σιγή ηχθείως που λέτε και εσύ καθομιλουμένοι. Ορθώς. Και δεν ασχέται καμίας μορφής κριτικής.
Δηλαδή, αν ο Ραπτόπουλος θεωρείται ύποπτος, Ραπτόπουλος είναι. Ο Ραπτόπουλος είναι μια κατηγορία μόνο του, δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Ναι. Οι άλλοι όμως που είναι στην οικογένεια της ομάδας, οι οποίοι δεν ασκούν καμία κριτική, είναι 5 φορές πιο ύποπτοι. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί, ρε φίλε? Στον είναι στην οικογένεια, Μούγκα, λοιπόν. Πάμε. Ναι. Στον ερασιτέχνη Μούγκα. Ναι. Παλέμαχοι του πάνε και για μια μπριζόλα απέναντι στο τέτοιο τη αγάπη. Εγώ, φίλε, όταν έβγαινα, φίλε Θόδωρε, που έβγαινα στη Μαρμίτα και έκραζα και λέω, εσείς όλοι παλέμαχοι που βγαίνετε και κάνετε κριτική για τα ποδοσφαιρικά και για το πώς είναι η ομάδα, αν είναι καλή ή δεν είναι καλή, εγώ τους τα έχωνα εν μέση σεζόν και λέω ότι τα προβλήματα του Άρεος δεν είναι αν η ομάδα παίζει αυτό το σωστό σύστημα ή δεν έχει καλή αγωνιστική εικόνα. Όταν με έβγαινε εμένα ο τάδε παλέμαχος και μου έλεγε τις μπούρδες του, εγώ έλεγα τα προβλήματα είναι άλλα. Ότι πάει η Λαμία και η Σμύρνη και ανέβηκαν την κατηγορία με καμιά 15 βαθμούς παραπάνω από τον περσινό πρωταθλητή, αυτά δεν τα είπε κανένας. Βρε, αυτό μαγιά τους είναι. Που ναι, όχι, δεν πάει έτσι, φίλε. Η κριτική πρέπει να είναι εκεί που πρέπει να είναι. Όταν ναι, εμένα έβγαινε ο κάθε παλέμαχος Λιγούρης και με έκανε εμένα κριτική στο αγωνιστικό κομμάτι, ενώ ο Άρης πήρε 1 βαθμό κάτω από την περσινή πρωταθλήτρια Λάρισα, που πήρε το πρωτάθλημα και ανέβηκε άλλη εθνική κατηγορία, δεν μπορεί εμένα να με λένε σάλια μάλια γιατί ο Άρης δεν έπαιζε μπάλα. Όλοι αυτοί εδώ οι άσχετοι που μου το παίζουν παλέμαρχοι και αριανάρχες. Τέλος. Εγώ θέλω να εστιάσω. Αθλητικά Λιγούριδες. Ναι, εγώ θέλω να εστιάσω. Οι παλέμαρχοι, στο ξαναπεί, είναι για μια μπριζόλα απέναντι στο τέτοιο της αγάπης, πως λέει το μάθημα. Έτσι. Ναι, εγώ θέλω να εστιάσω στους οργανωμένους του κεντρικού, οι οποίοι δεν βγάζουν τσιμουδιά για τον τοτό, τίποτα. Όλα μέλι γάλα. Πήραμε από μια τυρόπιτα, δεν τρέχει τίποτα. Όχι, όχι, δεν είναι και έτσι. Και δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ εγώ να πιστεύω για αυτά τα παιδιά ότι είναι έτσι. Δεν μπορείς να πιστεύεις. Όχι. Ποια είναι η κριτική που έχουν ασκήσει που δεν έχει ανέβει η ομάδα? Απλά αυτά τα. Ίσως υπάρχει μια έλλειψη οργάνωσης ή οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω, διότι και αυτοί αγαπάνε την ομάδα όπως και εμείς. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι υπάρχει κάτι ύποπτο τουλάχιστον για το οργανωμένο κίνημα του Άρη σε αυτή τη φάση. Δεν μπορώ να το πιστέψω δηλαδή, και δεν θέλω να το πιστέψω. Δηλαδή στις εκλογές που είχαν γίνει στο ξενοδοχείο τότε, η μπούκα που είχαν κάνει ήταν για το καλό της ομάδας, όχι γιατί παίζει κάτι άλλο. Για πότε αναφέρεσαι τώρα? Πριν από 2 χρόνια, στις εκλογές έχουν στο ξενοδοχείο. Δεν μιλάω για πριν 2 χρόνια, εγώ μιλάω τώρα για φρέσκα κουλούρια, εδώ και 1 χρόνο. Ναι, ναι ρε παιδί μου, με την μπούκα που είχαν κάνει τότε, ανέλαβε υπάρχουσα διοίκηση. Οπότε δηλαδή εσύ μου λες ότι αυτό το καλό ήταν αντιδοτήλη αγάπη. Εγώ για την υπάρχουσα διοίκηση έδωσα τα το κέσαρο στο κέσαρο. Δηλαδή αναγνώρισα την προσφορά της στο ότι στο κομμάτι από γάμα στη Β' Εθνική έκανε τα πρέποντα και αυτά που έπρεπε να κάνει. Και η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Έκανε μια εκαθάριση εξπρέσο όπως έπρεπε να κάνει. Δηλαδή το πήγε το καράβι πάρα πολύ καλά από γάμα στη Β'. Αυτό δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω. Ωραία, έχουμε έτσι. Ένα αλλά λεπτό να σου πω από εκεί και πέρα μετά και εγώ απογοητεύτηκα ότι περίμενα να δω κάτι ανάλογο και από τη Β' στην Α. Δεν ένα το λεπτό είδα. Να σου πω επιχειρήματα. Επειδή λες για το οικονομικό κομμάτι. Βεβαίως. Καράμπελας 31, πόσο είναι 32, τριετή. Μια χαρά ήταν, υποτίθεται. Τριετή σε 32 χρονών. Φίλε, Θόδωρε, άμα σου κάνω κριτική για το ρόστερ του Άρη από γάμα, από τη Β' για Α, το ρόστερ μας ήταν υπεραρκετό και αποδείχτηκε βαθμολογικά. Ρε, δηλαδή, πήρα το Τζιμπούρ 35 και το Τζιμπούρ, κάνα λάθος. Τριετή συμβόλαιο. Ρε, ο Τζιμπούρ, το πρόβλημα δεν ήταν η ηλικία του, ήταν τα κιλά του. Δηλαδή ο Τζιμπούρ δεν είναι το πρόβλημα ότι ήρθε στα 32. Είναι το πρόβλημα ότι έχει 32 επί 30 κιλά. 132. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Τζιμπούρ. Δεν είναι ότι ήταν ότι ήρθε 32. Είναι ότι έπρεπε τουλάχιστον μόλις ήρθε να τον πούνε φίλε τι είναι τούτο. Μόλις ήρθε ο Τζιμπούρ. Δεν κάνεις τριετή συμβόλαιο ρε φίλε σε πάνω από 30 χρονών. Αυτό σου λέω. Ρε φίλε έχεις παράγοντα. Δηλαδή αν ο Τζιμπούρ είχε ένα παράγοντα θα τον έλεγε τι είναι αυτά ρε που φεύγουν εδώ πέρα να πούμε από τις κοιλιές γύρω. Γίνε άνθρωπος και έλα να τα συζητήσουμε. Ρε εσύ άλλο σου λέω ρε. Δεν κάνεις τριετή συμβόλαιο σε άνθρωπο πάνω από 30 χρονών. Αυτό σου λέω. Μην χάσει τον Γελεμπούρ, δεν τον κάνανε τριετές. Τώρα χαζομάρες τώρα για αυτήν. Οι 5-6 που ήρθαν που είναι πάνω από 30, τους κάνανε όλους τριετής. Και τώρα ο Ήλιτς που έλυσε το συμβόλαιό του και τα λοιπά για να τους λύσουν τα συμβόλαια,
Κάνανε πόσες μέρες κουβέντα. Αυτό σου λέει, δεν κάνει τρίτη συμβόλαια. Δεν είναι το θέμα αυτό, ρε Θόδωρε. Δεν είναι το θέμα. Εσύ τώρα μιλάς για το θέμα το αγωνιστικό. Το οποίο το πρόβλημα του Άρη δεν ήταν το αγωνιστικό. Αυτό είναι το θέμα. Το πρόβλημα του Άρη δεν ήταν το αγωνιστικό. Μια ομάδα που έχει πάρει, που σε αυτή την κατηγορία πήρε τις νίκες που έπρεπε για να ανέβει στην κατηγορία. Δεν ήταν το πρόβλημα το αγωνιστικό. Είναι το πρόβλημα ότι έδειξες ότι είσαι μικρός σε άλλα θέματα. Ναι, καλή συνέχεια, μη σας τρώω χρόνο και να πω και στο φίλο τον Μαλάτο. Μαλάτο, time out μετά από σένα, time out ζητάει ο Γιώργος Λιδίνης. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Θόδωρε. Πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Πάμε μουσικάρες εδώ από Ιωάννη Κυλιτήρη εδώ, καλογεράκι, καλοκαιρινές μουσικές. Bob Marley. Λοιπόν, Βολιβία, Κολομβία. Περιμένει, πάμε στον επόμενο. Περιμένει ο κόσμος. Βεβαίως. Αφού περιμένει, ας έρθει. Πάμε, ρε φίλε. Έλα, εσύ με το Hans Free, για πάμε. Το Hans Free δεν κουμπώνει, βλέπουμε. Δεν, έχει ένα θέμα στο πλικ. Νάτος. Τι κάνουμε? Καλώς το να. Όλα καλά. Λέγε, ρε Σοχιανέ. Το ράδιο, φίλε μου. Το ράδιο. Λέγε, ρε, εσύ από το Σοχό. Δεν είμαι από το Σοχό, από Θεσσαλονίκη είμαι. Ας είναι τα σάλια. Από Δυτική Θεσσαλονίκη και έξιδες κιόλας. Α, επανάληψη. Σιγά, επανάληψη είσαι. Επίσης είμαι και φύλακα στο μετρό. Οπότε, σιγά. Ούτε για Σοφιά θα δούμε, ούτε μετρό ποτέ. Άρα λοιπόν, κατάλαβα. Δύσκολα τα ωραία. Φταίει το κράτος της Αθήνας. Αυτό ακριβώς. Βάρδια έχεις, ρε. Μην είσαι αφοριστικός τώρα, Γιάννη, μην είσαι αφοριστικός. Βάρδια έχεις, ρε. Δεν είναι σαν κακός, ναι. Και πώς πάει εκεί πέρα τώρα? Ήσυχα, ήσυχα. Όπως είναι και το πρωί. Δεν δουλεύει κανένας, κλασικά. Το πρωί δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει κανένας. Δεν δουλεύει κανένας. Σε βγάζει ποτέ στη Δελφόν κάτω πουθενά. Όχι, όχι. Μη με λεσάτη, δεν κάνει, ξέρω. Ναι, ξέρω τι δεν κάνει. Έχω περάσει από εκεί. Τι πιστεύει ο Πάουκ, δηλαδή με ένα Βιερίνια θα πάρει το πρωτάθλημα, ας πούμε? Γιατί να μην το πιστεύει, αφού θέλει, μπορεί... θέλει άλλους λέει... 13 Βιερίνια. Αυτό ακριβώς, βγαίνει ο άλλος και λέει για να πάρει, να τον πάρει, λέει για τη φανέλα. Με τη φανέλα παίρνετε πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν? Έτσι νομίζουν, ότι μπορεί να πάρουν. Είναι δυνατόν να πέσει ποτέ, ας πούμε, το κατεστημένο της Αθήνας? Γιατί μην το θέτεις έτσι, ρε φίλε, δεν είναι το κατεστημένο της Αθήνας. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτή την νοοτροπία. Πρέπει να δείξουμε κι εμείς έναν ανάλογο τσαμπουκά, να φέρουμε παίχτες, να μην πουλάμε τα καλύτερά μας χαρτιά τζάμπα. Όταν ο άλλος πουλάει 12 και 15 εκατομμύρια τα καλά του τα χαρτιά, δεν μπορεί εμείς στη Θεσσαλονίκη ή οποιοδήποτε ΠΑΟΚ που είναι στα καλά του τώρα να πουλάει τα καλά του τα χαρτιά 3 εκατομμύρια και 3,5. Όταν ο άλλος πουλάει με Λιβόγιετς με 12,5 και 3 και 13 εκατομμύρια. Μα δεν τον νοιάζει εσύ ο ΠΑΟΚ. Δεν ήρθε για τον ΠΑΟΚ, επιχειρηματίας είναι.
Εμείς καταγράφουμε, ρε παιδί μου, την πραγματικότητα και πρέπει να δούμε τι φταίει πραγματικά για την κατάσταση εδώ πέρα. Να πω και εγώ κάτι. Ναι. Όταν μπαίνει κάποιος από την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει ένα χιλιόμετρο ο δρόμος αυτός που είναι καρόδρομος. Ρωτάω, φταίει και για αυτό το κράτος της Αθήνας? Δηλαδή, εδώ η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος, ο δήμαρχος, δεν μπορούν να φτιάξουν ένα χιλιόμετρο δρόμο, να μην πηγαίνει τα μάξι σαν κουδουνίστρα? Τα μάξι μου ζυγίζει 1650 κιλά και πηγαίνει κουδουνίστρα. Λοιπόν, γιατί, από εκεί και πέρα, είναι autobank. Τι δεν φταίει έχει λακκούβες η Αθήνα? Όχι, όπως μπαίνουμε από... Ερχόμαστε από την Αθήνα και μπαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ένα χιλιόμετρο είναι καρόδρομος. Ρωτάω, φταίει και για αυτό το κράτος της Αθήνας? Να πείτε στους πολιτικούς εδώ να το σταματήσουν το παραμύθι, και εσείς οι πολίτες της Θεσσαλονίκης, που είμαι και εγώ συντοπίτης σας πλέον, πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε, ρε παιδιά, όχι ότι μας λέει ο κάθε πολιτικός, να σκεφτόμαστε και λίγο. Αυτό είχα να πω εγώ. Δηλαδή, η Αθήνα δεν έχει λακκούβες, είναι autobank, είναι όλο ευθεία. Βεβαίως, δεν έχει λακκούβες. Βεβαίως. Για όλα αυτά η Αθήνα τελικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η συμπρωτεύουσα πρέπει να είναι με καρόδρομο όπως μπαίνεις από την Εθνική Οδό μέσα. Με φώτα τα οποία είναι για τσιμπλιάριδες. Δηλαδή, ούτε λάμπες δεν έχουν να βάλουνε. Εγώ είπα σε ένα δήμαρχο εκεί προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη να του δώσω... αυτό. Να του δώσω το τηλέφωνο του Παχατουρίδη, του δήμαρχου στο Περιστέρι, γιατί εγώ είμαι δήμο της Περιστερίου, ας πούμε. Να πάω να. Ήταν και του Ολυμπιακού ο παίκτης, αμυντικό χαφ, καλό. Ο Γιώργος ο Βασιλόπουλος, ο συγχωρεμένος φίλος μου. Και του είπα να του δώσω το τηλέφωνο να πάρει τον Παχατουρίδη από που αγοράζει λάμπες και πλακάκια για τα πεζοδρόμια. Και λέει, τον ξέρω, λέει, εγώ, και θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο. Όσο τον πήρε ο Ομπάμα, άλλο τόσο τον πήρε και αυτός. Δηλαδή και σε μένα ψέματα έλεγε που εγώ δεν είμαι δημότης του, ας πούμε, και του έκανα εισαγωγικά την παρατήρηση, κλείνουν τα εισαγωγικά, για να μπορέσει να δώσει λίγο φως, γιατί όλοι πέφτανε και σπάγανε χέρια πόδια και τα γεροντάκια, αμαρτία. Και γι' αυτό φταίει το κράτος της Αθήνας. Όχι. Και κάτι ακόμα που άκουσα σήμερα το απόγευμα και με έκανε μεγάλη εντύπωση. Πήρε ένα παλικάρι παοκτσής, ο οποίος έχει την αδελφή του που είναι αμαία. Ναι, και δεν βγάλαν εισιτήρια για τους αμαία. Τον άκουσα, ναι. Κρίμα. Που λένε μια πόλη, μια ομάδα. Και τι κάνει η ομάδα για σένα? Τίποτα, όπως δεν έκανε και για τα παιδιά στα Τέμπη που σκοτωθήκανε αυτά τα 7 παλικάρια επειδή κοιμήθηκε ο οδηγός. Θα μου πεις, δεν είχε σχέση με το γήπεδο, αλλά δεν πάβει να ήταν σε εκδρομή του συλλόγου, της ομάδας. Και για αυτούς δεν έχει γίνει τίποτα. Τα ακούω πάρα πολλές φορές. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα. Δηλαδή θα πάρουμε πρωτάθλημα, είναι εύκολα το λέμε. Αλλά όλα τα περιφερειακά, μα ακριβώς. Τι κίνητρο δίνει? Κάθε χρόνο ακούνε τα ίδια. Δηλαδή, άμα βάλω εγώ μια εκπομπή περσινή, να μην κατονομάσω δημοσιογράφους που δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι οπαδοί. Λοιπόν, βάλω περσινή εκπομπή, προπέρσινη και τωρινή, είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς αλλάζουν τα ονόματα αυτών που θα ήθελαν να έρθουν για να πάρουν, για να κάνουν. Να, θα. Αυτά. Και κάτι τελευταίο. Και απλά πρέπει να έρθει ένας πρόεδρος ο οποίος να αγαπάει την ομάδα ξεκάθαρα. Να αγαπάει την ομάδα, να αγαπάει και τη Θεσσαλονίκη. Να μην έρθει απλά έτσι για να έρθει. Επιχειρηματίες είναι όλοι αυτοί, φίλοι. Όσο μου επιτρέπετε, μπορώ να πω ότι οι πρόεδροι πλέον όλων των ομάδων, δηλαδή τον τελευταίο που θυμάμαι εγώ που ήταν πρόεδρος για πρόεδρος και για να βάζει λεφτά και να χάνει, ήταν ο Γουλανδρής στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο και οι Γιαννακοπουλέοι στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, που χάνουν οι άνθρωποι σίγουρα. Και επίσης και Αγγελόπουλοι, που τα τελευταία 7-8 χρόνια χάνουν και αυτοί σίγουρα. Οι Γιαννακοπουλέοι χάνουν 30 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τέτοιοι δεν υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε στους 6 τελευταίους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στους 6 τελευταίους ακροατές. Ναι. Καλώς τον. Καλά, ρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Στέφανος ονομάζομαι. Γεια σας. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
Καλώ στο Στέφανο. Σα ακούω εδώ και καιρό, το σταθμό δηλαδή, αλλά πρώτη φορά έτσι πήρα τηλέφωνο. Καλά έκανε, καλορίζικο. Διαλέξατε καλά, την ημέρα. Ναι. Για πείτε μας. Ήθελα λίγο να απαντήσω λίγο σε αυτά που συζητούσατε πριν για την Αθήνα. Βασικά στον κύριο Μαλάτο, ναι, στον φίλο μου τον κύριο Μαλάτο. Εγώ σας ομιλώ, ευχαριστώ παρομοίως. Πείτε μου. Παρακαλώ. Μα για όλα φυσικά φταίει η Αθήνα. Μάλιστα. Πείτε μου ένα επιχείρημα. Ακούστε με λίγο. Παρακαλώ. Το κράτος μας είναι αθηνοκεντρικό. Οι αποφάσεις όλες παίρνονται από εκεί. Οι δήμαρχοι δεν έχουν την εξουσία να κάνουν μόνοι τους τα έργα που χρειάζεται. Τα λεφτά όλα βρίσκονται εκεί. Επομένως φυσικά και φταίει η Αθήνα. Όσο για το δρόμο, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, μια και είστε από την Αθήνα, μάθετε να λέτε το δρόμο τουλάχιστον από το ρεύμα της Θεσσαλονίκης προς Αθήνας. Μην το λέτε το δρόμο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, πείτε Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Δεν είναι κακό. Ναι, και από τα δύο ρεύματα το ίδιο χάλι ναι, έχει. Αλλά να σας απαντήσω εγώ με επιχείρημα, το έχω ξαναπεί και εδώ ναι, και στο European Θημαρμίτα. Ο νονός μου ήταν υπουργός συγκοινωνιών. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, κατέγραφε με έναν ταξιτζή που τον γύρισε όλη την πόλη επί μία μέρα όλα τα προβλήματα, και την άλλη μέρα που τους φώναξε ο γέρος ο Παπανδρέου, ο Γιώργος της Δημοκρατίας που λέγανε, τους βουλευτές τους τοπικούς, του είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και σηκώθηκε ο Δήμετρος ο νονός μου, Θεός χωρέστον, και τους λέει, καλά αυτά που έχω σημειώσει εγώ τι είμαι, λέει, κουρλός, κουρλός είναι ο τρελός. Ναι. Τους έκοψε πιστώσεις και δεν πάτησαν να τις πάρουν, όπως σας το λέω. Αυτό δεν μου το πάνε, το ξέρω ο ίδιος. Το έχω πει πολλές φορές. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Ναι. Υπάρχουν τα ΕΣΠΑ, ακούστε με λίγο δευτερόλεπτα. Ναι, τα γνωρίζω. Τα γνωρίζετε. Άρα λοιπόν μπορούν να κάνουν μελέτες και να πάρουν και τέτοια κονδύλια. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είμαστε σε κάποια ηλικία που έχουμε δει πολλά στη ζωή μας. Φυσικά. Και για την Ελλάδα το χάλι φταίει Αθήνα, και για το ποδόσφαιρο φταίει Αθήνα, και αυτό πρέπει να το λένε και οι φίλοι μου Αριανή, ο Στέφανος και ο Βασίλης. Δεν λοιπόν, έχω ακούσει να μου λένε τέτοιο. Λέτε, πρέπει να το λένε. Λέτε ότι γιατί να υποστηρίζουμε, ας πούμε, να μην υποστηρίζουμε τις ομάδες των Αθηνών. Όταν μέσα στο ίδιο μας το κράτος αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε Έλληνες. Από τη Λαμία και κάτω. Όχι, έτσι? όχι. Αφήστε με να σας πω το συλλογισμό μου και πείτε ό,τι θέλετε. Ναι. Λοιπόν. Όταν επί χρόνια, επειδή είμαι λίγο 52 και κάτι, λοιπόν, όταν καθόμουν να ακούσω Αθλητική Κυριακή, σηκωνόταν η τρίχη της κεφαλής μου και είχα αποκτήσει πίεση σαν παοκτσής, βλέποντας να κάνει γαργάρα, ας πούμε, τα πέναλτι της φάσης ο κάστοτε σπίκερ, την αδικία που γινότανε συνεχώς, όταν έχω δει μια παράγκα να βγαίνει η πρώτη και να λέει ο Ολυμπιακός και το ΕΓΑΛΗ να κερδίζει, και όλοι οι άλλοι ξέρω εγώ, έτσι, και να μην έχει πέσει β' Εθνική Ολυμπιακός. Μα τι πράγματα λέτε που τώρα. Συνέβησαν, έτσι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου αυτά. Μα ακούστε, εσείς κοιτάξτε, εκ προημίου. Να τελειώσει λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Τελείωσα, θα σας απαντήσω με επιχειρήματα. Θα απαντήσετε εγώ. Ό,τι θέλετε. Επιχείρημα αυτό δεν υπάρχει. Δεν τιμωρήθηκε κανένας. Είναι καταγεγραμμένα. Βεβαίως, ό,τι και να μου πείτε, δεν θα αλλάξει κάτι. Έχω επιχειρήματα, πείτε. Ναι, έχετε, φυσικά έχετε. Ολυμπιακός είστε, θα έχετε επιχειρήματα, από την Αθήνα είστε, εσείς εκεί κάτω είστε πιο έξυπνοι από εμάς εδώ τους βλάκες. Όχι βέβαια. Είστε. Λοιπόν, όσο για το ποδόσφαιρο, εάν είχαμε πρόεδρους οι οποίοι να συνονοούμασταν και οι τρεις μεταξύ μας, θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς καλύτερα. Δυστυχώς εμείς κοιτάζουμε να βγάλουμε τα μάτια ένας τον άλλον. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το 85 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πήγε να πάρει τον double και ενώθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Ο Μένε Παναθηναϊκός που ήταν τότε στα τέτοια, στα κόζια που είχε τα κόζια, ενώ δεν μπορούσε ο Χρήστος ο Δημόπουλος να φύγει. Αυτές είναι ιστορίες που πρέπει να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ναι, την έχω το ακούσει. Μπράβο, δεν είχε τα κόζια, δεν μπορούσε να φύγει, ο νόμος ήταν τέτοιος. Αλλάζει τον νόμο, τον αθλητικό νόμο, παίρνει τον πρώτο σκόρερ, το Φωνιά, το λεγόμενο, τον Χρήστο Δημόπουλο, τον παίρνει. Πώς, το θυμάμαι. Μπράβο. Ο Ολυμπιακός υπόσχεται μεταγραφή στον Κωστίχο. Κατεβαίνει το αεροπλάνο για τη Λάρισα να παίξει χωρίς τον Χρήστο Δημόπουλο και με έναν Κωστίκο ο οποίος ήταν ανύπαρκτος. Λοιπόν, όλα αυτά να τα ξέρουμε, να τα λέμε. Ωραία. Οι άλλοι τι κάνανε. Σωστά τα λέγατε, κύριε, ακουστήκατε, για να πάμε και στους επόμενους. Όχι, γιατί... ένα λεπτό σας λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε, ναι, ένα γρήγορα, λεπτό. Γιατί περιμένουμε. Πάμε. Ένα λεπτό. Ακούστε. Ναι. Εγώ θα σας πω το πιο απλό επιχείρημα που είναι και πρόσφατο. Ναι. Πρόπερσι ο ΠΑΟΚ έμεινε 40 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Πάλι λέγανε ότι τους αδικεί η διαιτησία. Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
Πολύ δεν του έχει αδικήσει η διαιτησία. Όχι, εδώ χάρα να τον πανθρακικό. Συγγνώμη, θέλω να σαν Ολυμπιακός και σαν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είστε και γονιός. Τον Ολυμπιακό δεν τον έχει ευνοήσει η διαιτησία, δεν τον ευνοεί. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχει η βία. Μα τώρα βλέπουν και τις γραμμές. Γι' αυτό υπάρχει αντίδραση αυτή, κύριε μου. Τα συνδρομητικά έχουν γραμμή. Εντάξει, που Γιάννη δείχνει μου τι είναι και τι δεν πάμε, είναι. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στέφανη. Για όνομα. Ναι. Ορίστε. Α, μην γελάτε, κύριε, εσείς είστε, σας ακούμε. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Κύριε μου, καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Καλημέρα στο Στεφανάκο. Με επιτρέπεις να σε λέω, Στεφανάκο. Μόνο Στεφανάκο θα με λες. Μόνο. Ναι. Καλημέρα στο Μπιλ, το Χατζινάκο. Ναι. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παλάτο. Καλημέρα στο Γιάννη τον Χιλιτή. Από πού να αρχίσω. Χαιρετάει ο Γιάννης Κολιτσιδάκης, στέλνει. Έλα, πες μου. Ναι. Θανάσης Κολιτσιδάκης. Όπα. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ Σταυρού. Μεταγράφηκε, μάλλον κατέβηκε γιατί τον είχε πάρει το μάτι του Ευγένιου Γκέραλτ και τον πήγανε στη Σμύρνη, στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι. Μετεπίδησε στον Παναθηναϊκό Θανάσης, εξού και το μαλλί το μεγάλο. Αλλά δεν τον ήθελε ο καπετάνιος, τον έλεγε να κουρεύει τα μαλλιά, τον έσυλε στον Όφη. Ως τον Απόλλωνα Σμύρνης και μετά πάλι στον Όφη. Ενθυμούμε που λες, Γιάννη μου, μαλάτε εγώ ένα παιχνίδι, γιατί τότε τους πήγαινα και τους καφέδες στα επίσημα. Ήταν ο υπουργός αθλητισμού, ο μετέπειτα δήμαρχος Θεσσαλονίκης, θυμίστε μου λίγο ποιος ήταν δήμαρχος, ο Παπαγεωργόπουλος, ο Αετός. Α, πώς το λέω, ο φτερωτός γιατρός. Άμενος γιατρός, ναι. Ναι, και ήταν και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τότε σε εκείνο το μάτς, που όλο το γήπεδο έλεγε αυτή την Ιαχή, ρε παιδί μου, να μην την πω εγώ τώρα. Και δεν αυτοί οι άνθρωποι που εκλέγονταν στη Θεσσαλονίκη δεν είπανε τίποτα. Νομίζω σε αγώνα δαφνοστεφανωμένου ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη στο 1991. Αν ενθυμούμε καλά, για να απαντήσω στον κύριο ακροατή που ήταν πριν, που έλεγε για όλα αυτά η Αθήνα. Μα ο υπουργός αθλητισμού ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το παραμύθι τους λένε, να. Ναι, συγγνώμη λίγο, χρόνια ολόκληρα ποιος ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ, ρε παιδιά, δεν ήταν ο Γκαγκάτσης. Βέβαια. Αυτοί δεν λένε στη Θεσσαλονίκη ότι είναι άνθρωπος της Θεσσαλονίκης και φίλαθλος προσκόμενος σε ομάδα της Θεσσαλονίκης. Βέβαια. Ο γιος πρωθυπουργός δεν ήταν ο Καραμαλής από τη Θεσσαλονίκη. Ήτανε. Πρωτάθλημα γιατί δεν πήρανε. Έλατε. Άμα δεν έχεις ομάδα, δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα, δεν σε αφήνει ο άλλος. Και καλά πείτε κάνει. Μου εσείς έναν διαιτητή από τη Θεσσαλονίκη, να μην πάμε τώρα σε εκείνον τον διαιτητή, αφού ήταν ο Σισε offside, τι έπρεπε να μην το δώσει το offside. Ναι, έπρεπε να μην το δώσει, γιατί το θέμα είναι να χάνει ο Ολυμπιακός για να είναι όλα καθαρά. Δηλαδή, τι να θυμηθώ, δηλαδή, συγγνώμη, όλοι οι διαιτητές από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή το αυτονόητο κάνουν, ρε παιδί μου. Γιατί ο Λούβαρης που το πήρε μεταγραφή ο Μεγαλοφρίδης, από πού είναι, από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι? Βέβαια. Είναι και στο Δυτικό Συμβούλιο, είναι από τα πέντε μέλη, είναι μετά τον κύριο Σάμα. Τι εννοείται, κύριε Οδηγητή, τι εννοείται, είναι δηλαδή άνθρωπος της διοικήσεως και του Ολυμπιακού, ο κύριος Λούβαρης εκ Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Λούβαρης, μάλιστα. Μάλιστα, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Ούτε εγώ δηλαδή μπορώ να το αφισβητήσω. Όχι, δεν μπορείτε να το αφισβητήσετε. Εσείς τι να αφισβητήσετε. Γιατί θέλετε να έρθω στην ομάδα σας, εσάς κύριε Στεφανάκο, τι έγινε πειράζει, πριν τρία δηλαδή, χρόνια. Γιατί δεν μπορείτε να έρθετε με τη λιμουζίνα να μας αφήσετε δύο παίχτες και να φύγετε. Όχι, δεν κατάλαβα γιατί, δηλαδή. Πήγε άλλη λιμουζίνα. Όχι, τον λογοθέατρο. Εγώ αυτή τη λιμουζίνα του κυρίου Λούβαρη λέω. Όχι. Εσείς λέτε του κυρίου Λούβαρη, αλλά εγώ μπορώ όμως να σας πω ότι υπήρξε άλλη λιμουζίνα από τον κάμπο των Γιαννιτσών. Που τον οδοντίατρο τον έφερε στα γραφεία. Όχι, μην τα λέτε αυτά. Όχι, μην τα λέτε, τα ξέρουμε και ζήσει, γιατί δεν το παραδέχεσαι εσείς οι Αριανοί αυτό ότι φιλήσατε το δαχτυλίδι. Ναι, αλλά τι αποτελέσματα είχε αυτό το δαχτυλίδι, πείτε μας. Δεν μου λέτε, τάτο δεν σας τον έσυλε ο Μεγαλόκαρδος. Ναι. Διαμαντάκο δεν σας έσυλε ο Μεγαλόκαρδος. Αμαντή διαμαντά. Σούλη Παπαδόπουλο, δεν σας έστειλε. Έλα τώρα, μην το ξεφτιλίζεις τώρα. Πώς, για περίμενε. Το γουναρίδι βρε σε εκείνο το μάτς, με στην Λιβαδιά. Πάμε, δεν υπάρχει. Τι πάμε, δεν σας αρέσει αυτό. Μας αρέσει, κύριε, τι υπονοεί τώρα. Γιατί μας κόβετε, κύριε, στο την καληνύχτα μου, κύριε, σας βαρέθηκα, φεύγω, πάω. Στον Μπιλμπάο, κύριε. Χαίρετε, στον Μπιλμπάο, πάμε στον πρώτο τελευταίο. Μισό λεπτό, φίλε, περίμενε εσύ που είσαι ο πρώτο τελευταίο, να διαβάσουμε δύο μηνυματάκια γιατί τα παιδιά τα στείλαν πολύ ώρα. Ο 276 από Ευκαρπία λέει, εντάξει, θες τον ηγέτη, αλλά δεν πληρώνω την σύνταξη, ρε. Ξυπνάτε, ρε. Ο 898.
Να σε δω, Στέφανε, πώς θα κάνεις γύρισμα από Bob Marley σε Μίμη Γιουλέκα. Καλά, αυτό μπορώ να το κάνω, ρε παιδί μου. Μαλάτι, είσαι the best, λέει. Αλήθεια, ρε παπαδιά. Για σένα, πάμε. Περίμενε κομμένα. Ο 153 λέει Αργιανός από Λιβαδιά. Κάτσε ρε φίλε, τι Αργιανός από Λιβαδιά? Μόλις γύρισα από Πειραιά, πήγα, είδα το ματς και προβληματίστηκα πολύ με την εικόνα του Ολυμπιακού. Σφίξανε σε μια εβδομάδα, δηλαδή και είναι καλή. Αργιανός από Λιβαδιά προβληματίστηκε με την εικόνα του Ολυμπιακού. Και ωραίος. Αργιανός από Λιβαδιά. Ρε φίλε, είσαι ωραίος. Άντε πάμε στον άλλο. Πάμε, πρωτοήθω. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά του Αργιανού. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη. Στου Αργιανού ξεχωριστά και στον κύριο Γιάννη ξεχωριστά. Μ' αρέσει. Λόγω ηλικία. Είναι γλυκύτατο ο κύριο Γιάννη όμω, ξέρει. Είναι γλυκύτατο. Αργιανό είμαι. Δεν το καταλάβαμε, ρε φίλε. Επειδή άκουσα πριν τον κύριο Θόδωρο από την Αθήνα που παίρνει τηλέφωνο. Ναι, φίλο μα. Και ανέφερε κάτι αμάξια παρκαρισμένα στο Μακεδονία Παλάτι. Αλήθεια. Και εσύ, Βασίλη, πες ότι τα λέγαμε εμείς και τα κάναμε. Ναι. Τι λέγατε δηλαδή, επειδή να ξέρουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, γι' αυτό ρωτάω τώρα. Εμείς τι εννοείς, τι λέγαμε, αν κάναμε κριτική, όχι. Όχι, είπες τα λέγαμε. Ναι. Τι λέγατε δηλαδή, μήπως λέγατε κάτι, δεν παρακολουθώ. Εμείς αναφέραμε τη γενικότερη κριτική μας ότι δεν μπορεί κάποια Σμύρνη τη χάρσπαστη και κάποια Λαμία τη χάρσπαστη να μας κάνουν πλάκα εξωαγωνιστικά για αυτό που έγινε πέρυσι, έτσι. Εγώ κατάλαβα αυτό που είπες, τα λέγαμε. Θεωρώ ότι έρχεσαι μια υπόνοια ότι ο συγκεκριμένος μεγαλομέτωχος αυτή τη στιγμή, ναι, είναι μπροστινός κάποιου άλλου. Αυτό κατάλαβα. Εγώ δεν είπα τίποτε, δεν ανέφερα κάτι τέτοιο. Εγώ ανέφερα ότι δεν μπορώ τον Άρη να τον βλέπω να τον κάνουν πλάκα εξωαγωνιστικά κάποιες άλλες ομάδες. Όχι, το οποίο ο Θόδωρος αυτό το πράγμα είπε, συμφώνησες εσύ. Και λέω μήπως γνωρίζεις κάτι, γι' αυτό το αναφέρω. Δεν μπορώ να αναφέρω κάτι, κοίταξε, το οποίο δεν γνωρίζω, έτσι. Κοίταξε φίλε, αν ήταν κάποιος πιο μπροστινός από τον κύριο Γαρυπίδη, δεν θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση, είναι το μόνο σίγουρο, γιατί θα υπήρχαν βοήθειες. Αυτό είναι πασιφανές δηλαδή. Και κάποιος που δεν απλά ξέρει, είναι από εδώ, κοίτα, ρε φίλε, εγώ και ο Στέφανος εδώ πέρα, καλός ή κακός, άκουσαμε λίγο ρε φίλε, εγώ και ο Στέφανος εδώ πέρα, καλός ή κακός, είμαστε δύο αγνοί Αργιανοί. Καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε και τα συναισθήματά μας και τις απόψεις μας και οτιδήποτε. Δεν μπορούμε κάτι, οτιδήποτε να αναφέρουμε το οποίο θα μπορεί είτε να είναι μηνύσιμο είτε να μην είναι. Έτσι. Ωραία. Αυτό, λοιπόν, αυτό, ωραία, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο Άρης δεν μπορεί να είναι άρμα οποιοδήποτε ή οτιδήποτε και να βρίσκεται σε μια κατάσταση που να του κάνουν πλάκα εξωγανιστικά άλλες ομάδες οι οποίες κόβουν 150 εισιτήρια. Αυτό λέγαμε. Δεν είναι κανενός. Η ομάδα δεν είναι. Έτσι, άμα ήταν η ομάδα. Και εδώ που ήταν τώρα. Έτσι. Σε αυτήν την κατάσταση. Άμα ξέραμε κάτι παραπάνω, ειλικρινά θα σου το λέγαμε δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην. Εντάξει, όχι, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα πεις κιόλας σε δημόσια. Ναι, εντάξει. Δηλαδή με έναν ή άλλο τρόπο θα το λέγαμε, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ δεν πιστεύω επειδή πάει εκεί η Πόρσε, οποιαδήποτε η Πόρσε ή να έχει κάποιον άλλον μπροστινό. Δεν θα είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Θόδωρος, ενή... Ο Θόδωρος από την Αθήνα, ναι, που το γνωρίζει, ας πούμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί να πηγαίνει άνθρωπος για να καταλάβει. Δεν είναι το θέμα. Καταλαβες. Αλλά άμα υπήρχε κάποια βοήθεια, δεν θα είμαστε σε αυτό το χάλι τώρα. Ναι, γιατί τώρα κοίταξε λίγο. Ναι. Τα μυαλά μας είναι τρελαμένα. Ναι. Όπως είναι τα δικά σου, φίλε, πίστεψε είναι και τα δικά μας. Έτσι. Ναι. Πίστεψε είναι και τα δικά μας στον ίδιο βαθμό. Αλλά έτσι και το καλαμπούρι λίγο με το διαστρεβλώνεις, ξέρω εγώ, και νομίζω. Εμείς αυτή τη στιγμή με τον Στέφανο. Ο λόγος που βγαίνουμε είναι η πυρβολική αγάπη που έχουμε και για την ομάδα που βγαίνουμε και εδώ πέρα και στη Μαρμίτα και οτιδήποτε. Είναι διότι αγαπάμε απλά την ομάδα. Δεν έχουμε ούτε κάτι ιστερόβουλο. Και φαίνεται αυτό, Βασίλη. Φαίνεται αυτό. Εγώ άλλο θέλω να πω. Άλλο η πλάκα και το καλαμπούρι για κάτι το οποίο είναι. Ναι, αυτό είναι σοβαρά θέματα, ας πούμε, για μένα. Έτσι που είμαι για όλους είναι σοβαρά αυτά. Να πάει, ας πούμε, το αυτοκίνητο του τέτοιου και στο Μακεδονικό. Καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ, έτσι. Εντάξει, τώρα ο Θόδωρος το είπε. Η φάση είναι ότι και το δικό μου αμάξι να πάει. Και εγώ μπορεί να πάω να πιω καφέ εκεί πέρα. Έχω και φίλους. Κατάλαβες. Απλά έτσι, επειδή είναι πρόεδρος του Άρη και είδε και το αυτοκίνητο, θα κάνουμε και καλαμπούρι. Έτσι το έκλαβε ο κύριος Θόδωρος. Απλά για μένα το μεσοδιάστημα. Το μεσοδιάστημα, Γιάννη μου, ναι, Γιάννη το μεσοδιάστημα μέχρι 15 Αυγούστου θα κρίνει πάρα πολλά. Το εξέλαβε. Πάρα πολλά. Τι εννοείς δηλαδή? Περί κριτικής και περί το τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, αν ο Άρης είναι πεντακάθαρος, που πρέπει να πάρει την άδεια ωραία και όμορφα την προσεχή Δευτέρα, μετά από εκεί θα ασκηθεί κριτική σε διαφορετικό επίπεδο. Στο δεύτερο μέσο του Αυγούστου, να ξέρεις, εκείνο όλο τον κόλπο. Ο τύπος δεν είχε την ευθυξία να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Αυτό το λέμε εδώ και δύο μήνες. Με τα παραστατικά θα το δούμε στην πράξη. Θα δούμε στην πράξη. Ναι, πότε όμως περιμένει να βγει να μιλήσει όμως, ρε Βασίλη? Τι πότε να πούμε, ρε φίλε.
πότε κάτι, δηλαδή, κάτι άλλο δεν μπορούμε και εμείς είμαστε φίλαθλοι που αγαπάμε την ομάδα, δεν μπορούμε κάτι παραπάνω κάνουμε. Καταγράφουμε τα γεγονότα, λέμε την άποψή μας, ασκούμε την κριτική, από εκεί και πέρα... Ναι, δεν διαφωνώ. Εσύ διαφωνείς αυτό που λέω δηλαδή. Καθόλου. Εγώ είμαι ο πρώτος που έκραζα και έλεγα όταν εμένα η Λαμία με την υπόθεση του Ρμισάη έβαλε μια υπόθεση στην άκρη. Είμαι ο πρώτος που έλεγα για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Εγώ όταν η Σμύρνη περίμενε, όταν ο Απόλλος Σμύρνης πήγαν στο Ηράκλειο και πλακώσανε μέσα να πούμε που έγινε καταγγελία που πλακώσανε το βοηθό διαιτητή τι ήτανε. Και κουκουλώθηκε η υπόθεση. Και εγώ ήμουν ο πρώτος που βγήκα και είπα στη Μαρμίτα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση πάει για να κουκουλωθεί. Και κανείς δεν είπε τίποτα. Κανένα ραδιόφωνο, καμία τηλεόραση, κανένας δημοσιογράφος. Όταν είχα εγώ πληροφορίες ότι οι πληροφορίες που πήγαν εκεί πέρα τη Σμύρνη και κάνανε τα ηλίκη μέσα στην Κρήτη, κουκουλώθηκε και αυτό. Εγώ το είχα αναφέρει. Δεν μπορώ κάτι όμως παραπάνω να κάνω. Ναι, εγώ θα σου πω, Βασίλη, άστο αυτό και θα σου πω ότι τώρα δεν μπορούσες δηλαδή να ανέβεις με το διαιτητικό που ήταν όλα υπέρ σου και δεν μπορούσες να κάνεις τα χαρτιά να σε δώσουν άδεια. Όχι, αυτά. Δεν γινόταν. Να σου πω το λόγο. Πολύ απλό. Είναι πολύ απλός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι οι κύριοι που δέχτηκαν την πτώση του Ηρακλή, το σκεπτικό ήταν ένα. Δεν μπορούσαν σε αυτό το σκεπτικό να βάλουν και ένα σκεπτικό διαφορετικό. Δηλαδή, ρίξανε τον Ηρακλή με βάση την υπόθεση που πήρε πειθαρχικά από την ΕΠΟ. Λοιπόν, εφόσον υπήρχε πειθαρχικά αυτή η απόφαση, δεν προέβλεπε αυτή η απόφαση να ανέβει η ομάδα από την Β' Εθνική στην Α. Παρότι εγώ είχα δίκιο και ο Ηρακλής. Για τον Άρη ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση, διότι έπρεπε και ο Άρης και ο Ηρακλής είχε δίκιο. Και ο Άρης και ο Ηρακλής μετά είχαν άδικο. Δηλαδή ήταν μια υπόθεση στην οποία ή έπρεπε και οι δύο να ανέβουν ή και οι δύο να πέσουν. Διότι εγώ έτσι πιστεύω, έβλεπε Βασίλη, το πνεύμα του νόμου, δυστυχώς. Ναι, εγώ πιστεύω αν μπορούσε και την είχε ένα τακτοποιημένο φάκελο, πιστεύω ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει. Δεν έχει σχέση με αυτό και θα αποδειχτεί. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα πάρει την άδεια. Είδανε, θα σου πω κάτι. Ο Ηρακλής, άστον Ηρακλή, ο Άρης δεν έχει, ο φάκελος του είναι ελλιπής. Ο Λεβαδιακός τουλάχιστον πληρώνει παίχτες. Κοίτα, μέχρι τώρα τα δεδομένα για την Κέρκυρα είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτό είναι το δεδομένο. Έτσι. Κοίτα, από εκεί και πέρα. Εγώ τον Αύγουστο που θα κάνω ομάδα του Β' Εθνικής. Δεν με νοιάζει καθόλου, ρε φίλε. Διότι είσαι Άρης, διότι θα έχεις διαρκείας, θα έχεις κόσμο, πάρε και 5 προσθήκες τον Αύγουστο να κρατήσεις την κατηγορία. Δηλαδή, περίμενε. Εσύ λες αυτό που λες και είναι δεκτό. Εγώ σου λέω το άλλο. Τι θα έχει ο Πλατανιάς, τι θα έχει Λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει ξέρω εγώ η θα έχει λιβάδια, τι θα έχει